Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Επόμενο. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Ας πούμε, τον Banister τον έχουμε δει στο κομμάτι του streaming. Πάρα και έχει συνεργαστεί και μαζί του το μεταξύ. Ναι, 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 μαζί. Ναι. Καλά, γενικά και είμαι. Και με το Forgiven έχει κάνει. Άσχετο. Ναι, και με το Forgiven. Και με το Forgiven. Που αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι έχει άποψη για τα πάντα πάνω σε αυτό. Forgiven 1000% τηλεόραση. Έχει τόσο ισχυρή προσωπικότητα που στην τηλεόραση θα βγάζει όλο το είναι. Ό,τι ήθελε να πει θα το έλεγε. Δηλαδή ο Forgiven θα πρέπει να. Δεν ξέρω όμως σε ποιο κομμάτι ακριβώς. Δηλαδή σε οτιδήποτε θα είναι. Ενώ ο Punisher θέλει να κάνει και το. Θέλει κιόλας να μιλήσει εκείνη τη στιγμή με έναν που γράφει στο chat. Για αυτό δεν πήγαινε στο streamer. Όπως κάνει λέει και τώρα. Ο Forgiven του πηγαίνει γάντι, αναλυτής. Παλιό ποδοσφαιριστή, ανάλυση σε αγώνα. Αυτά που κάνουν τώρα στην Αγγλία και λένε, τέλο πάντων, η Λίβερπουλ, ο Κάραχερ, ξέρω. Απαράδεκτη Λίβερπουλ, δεν είναι για τίποτα τα παιδιά. Και να βγαίνει για τέτοια πράγματα. Η τέλεια προσωπικότητα. Η τέλεια προσωπικότητα για τέτοια αλήθεια. Ενώ ο Πάνισερ θέλει και το interact με το chat, θέλει και να το streaming του, να κάνει το αλτάμπλο να βλέπει την άλλη οθόνη και να μιλάει. Πάνισερ σε ένα βοηθητικό ρόλο τύπου σε εκπομπή όπω είναι τώρα αυτό το πλεχτό για παράδειγμα που είναι ο. Ο ράπτης μαζί με τον. Ξέρεις τι θα μπορούσε, να κάνει ένα ξεχωριστό κομμάτι πάνω σε αυτό. Μόνο LOL. Ναι, να μην είναι ας πούμε, σε κάποια ανάλυση κάτι τέτοιο ή να έχει ένα συγκεκριμένο content το οποίο θα είναι 5, 10, 20, 30 λεπτά και θα το κάνει το κομμάτι solo Punisher. Αυτό θα ήταν. 1000%. Του πάει. Λοιπόν, γιατί Κώστα να το σκεφτείς. Βασικά. Κώστα να το σκεφτείς. Σκεφτείτε το γιατί δεν μου λες εμείς εδώ πέρα σήμερα. Οπότε λοιπόν, ο Punisher θα περάσει στο stream που εκεί πέρα είναι πολύ καλό, το έχει αποδείξει. Και ο Forgiven θα γίνει μάλλον αναλυτής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Για το μεγάλο Άρη. Για το μεγάλο Άρη. Όπου ο Άρης πάει. Α, πάει πήγε Ευρώπη, εντάξει, Conference League, εντάξει, κάτι έγινε. Δεν έχει σχολιάσει πολύ ο Forgiven όμως, σαν social του, για το μεγάλο Άρη. Ενώ συνήθως το έκανε. Μου είχε χαθεί αυτή η αγάπη. Κληρώθηκε με αστά να δω τι θα πει τώρα μετά το stream αφού το δει. Θα το ρωτήσω. Σου, Βασίλης Βολτής, εδώ είναι, νάτος. Μου. Καλησπέρα. Σε κοίταξα λίγο. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις. Τι γίνεται. Καλά, πώς να είμαι. Πολύ cast, να ξέρεις. Πολλές μέρες. Σε έφερα την πιο καυτή μέρα του μήνα. Αλλά πιστεύω. Ναι, και πολύ ζεστή σήμερα. Μάθανε ότι θα είναι ο The Rock εδώ, θα γίνει χαμός. Κλασικός Dragon, ό,τι καλύτερο. Ρε φίλε, έχεις κάνει πραγματικά πάρα πολλά βήματα μπροστά. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται να το λέω και live νομίζω, αλλά... κοκκινήσου. Είναι Dragon. Το πιο κλασικό που λένε όλοι. Πώς ο Βασίλης Βολτής μένει, ή αλλιώς ο The Rock, μένει σε φόρμα. Και είναι όλη την ώρα σε casts. Πρώτο, για εμένα, πρώτο όνομα αυτή τη στιγμή στο talent lineup του GLL και είσαι γενικά και σε άλλα project της εταιρείας. Ναι. Πώς το βιώνεις όλο αυτό. Κοίτα, δεν είναι καθόλου εύκολο είναι αλήθεια. Βασικά είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνήθως ρωτάνε ότι πώς ξεκίνησες, πώς το ένα, πώς το άλλο, αλλά ποτέ δεν έχω να ρωτηθεί πώς μένω σε φόρμα. Νομίζω ότι απλά έχει μπει μια καλή ρουτίνα, καθημερινή ρουτίνα σκέψου, που λέει ότι ξέρεις, κάθε μέρα θα πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Είτε αυτό είναι κάποια ροή για το επόμενο show, είτε αυτό είναι κάποιες ατάκες οι οποίες προετοιμάζεις για cast, είτε αυτό είναι να μην κάνεις τίποτα, να κάνεις αφωνία. Περίμενε, ερώτηση πάνω στην ερώτηση. Προετοιμάζεις ατάκες. Εντάξει, κοίτα, μερικές φορές. Για τα memes λέω πάντα. Καλά, για τα memes 100%. Ετοιμάζει πολύ πράγμα. Για τα memes 100%. Ποιος δεν ετοιμάζει πράγματα. Σκέψε ότι απλά μπορείς να αρχίσεις μια ιστοριούλα, να έχεις ένα τίτλο που να λες ότι ξέρεις. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξεις σήμερα το North Light σε τίτλο που θα κάνει κάτι. Ήταν το cheat day του North Light, ας πούμε αυτό από τα τελευταία μου. Το cheat day του North Light. Το οποίο λέγει ότι παίζει σήμερα Renekton, ενώ κάθε μέρα παίζει Ornn. Δηλαδή εκείνη τη μέρα τρώει σουβλάκια με North Light. Και απλά είχα αυτό το τίτλο στο μυαλό μου εκείνη τη μέρα. Και λέω, ωραία, θα παίξω με αυτό το τίτλο σήμερα. Και μετά ξέρει, βγαίνει η ροή του λόγου οτιδήποτε άλλο. Για εμένα προσωπικά, οι ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα για εμένα. Αλλά ο κόσμος δεν σε ξέρει πέρα από το GLL. Δηλαδή, η κλασική ερώτηση που είπε πριν. Πώς ξεκινάει. Ναι. Η επαφή σου, όχι με το GLL, με τα games. Πότε ο μικρός Βασίλης καταλαβαίνει ότι πρέπει, όχι να πιάσει κονσόλα απαραίτητα, να δει virtual πραγματάκια με τηλεόραση, σε μια οθόνη και να πει ότι αυτό μου αρέσει. PlayStation 1, Crash Bandicoot, νομίζω από τότε είναι η πρώτη καλή επαφή. Και μετά η συνέχεια είναι απλά PlayStation. Μετά κάποια στιγμή θα έχει ένας υπολογιστής, το υπολογιστή θα είναι FPS game κυρίως στην αρχή.
Δηλαδή ήταν τότε το Metal of Honor. Ήμουν καλό στο FPS τότε. Γι' αυτό γέλα, πολύ αστείο. Τότε δεν ήμουν ένα boomer. Τώρα είμαι λίγο μεγάλο και δεν μπορώ. Πάνω από ξεφύγει, κάνω έτσι. Όπω το Valorant με το Fallout. By the way, τώρα σε πολύ λίγο μετά το Chill Out Season έχουμε το charity stream από το Gamers Lounge. Μπορεί να μα πει κάποια πραγματάκια γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αξίζει να το πούμε. Είναι ένα charity stream στο οποίο ανάλογα πόσα kills θα πάρει ο καθένα, γενικά συνολικά όλοι, θα προσθέτω σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, το οποίο πάνε για καλό σκοπό. Είναι για κάποια. Ένα σκοπό το οποίο είναι για σκυλάκια, το οποίο είναι οδηγοί σε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα. Βέβαια, το κακό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι εγώ δεν βαράω τίποτα. Αλλά το καλό είναι ότι θα πηγαίνω για τα τεστ. 500, δεν το περιμένει κανένα αυτό. Εντάξει, είναι win-win. Εντάξει, για εσένα και για τον κόσμο που θα το παρακολουθήσει, σίγουρα θα έχει πάρα πολύ πλάκα 100% και είναι για καλό σκοπό. Το κεφάλαιο Games Casual, όπως είπες, FPS. Τελειώνει εκεί. Να. Εγώ έχω μια πληροφορία που τη θυμάμαι πολύ παλιά. Όλο αυτό ξεκίνησε με η Chess. Ήσουν φαν του Hearthstone. Η αλήθεια είναι, κοίτα, ήταν. Ή του Hearthstone. Πρώτα ήταν το League Community. Δηλαδή και πάλι ήταν τότε ένα συγκεκριμένο γκρουπάκι το οποίο υπήρχε στο League Community που πηγαίνει διάφορα πραγματάκια. Όσοι οι παλιοί ξέρουν. Όλοι ξέρουν και εδώ πέρα από τι φαίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Είναι για του λίγου αυτά. Είναι για του λίγου αυτά τα γκρουπάκια στην αρχή και μετά πήγε στο Chess. Στο League ήμουνα. Είχε αρχίσει από το League. Δηλαδή, είχε αρχίσει από το League στο οποίο είχα φτάσει D1 και είχα παίξει σε κάποια ESL τότε, στο οποίο έτρωγα στον κάθε φορά το Forgiven. Αλλά δεν πειράζει, λογικό είναι. Είχα νικήσει μία φορά. Δεν θυμάμαι καν πώς είχε γίνει αυτό. Αυτή τη φορά τη θυμάμαι πάντα, λέει. Αυτή τη φορά όμως θυμάμαι πάντα. Τότε τα πάταγα, δεν πειράζει. Ναι. Και μετά ήρθε το HS, οπότε σταμάτησα το League τελείως, γιατί νομίζω ότι απλά βαρέθηκα μετά από 4 χρόνια που ήταν το League. Είχα αρχίσει από την Α, είχα φτάσει στο Season 4, στο οποίο Season 4 λέω ότι. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι δεν έχω να κάνω κάτι άλλο σε αυτό το χώρο. Πολύ διαφορετικά όμως τα παιχνίδια. Καμία σχέση με το άλλο. Και απλά ήταν το Hearthstone Community τότε που ήταν πιο φιλικό, ήταν παρέα πιο πολύ. Όχι τόσο. Υπήρχε το competitive στο Hearthstone. Απλά ήταν ένα παρεάκι το οποίο ήταν όλοι μαζί. Υπήρχαν και πάρα πολλά memes. Τότε εγώ είχα ανέκαθεν τεράστια αγάπη στα memes. Άρα ξέρεις, απλά κατευθείαν πήγα προς αυτό το community και λέω αυτό είναι ο χώρος μου, είναι τα memes. Δεν μου λες, αυτό με το σφυρί μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο. Το RVT. Ναι. Λοιπόν, τότε που υπήρχε το Hearthstone λοιπόν και ήμουνα σε όλα τα Hearthstone streams. Και ήμουνα για κάποιο λόγο παντού mod. Δεν ξέρω γιατί, πώς είχε αρχίσει αυτό. Ήσουν famous, μάλλον. Ήμουνα από τότε mod όμως famous. Και απλά όποιος είχε πει μια μέρα ένας viewer ότι ο Βολτής όταν κάνει time out είναι σαν RVT, σαν ένα hammer, κάτι το οποίο λέει real Voltis test. Και έχει μεταραστεί έτσι. Και μετά απλά όποιος σπαμάρε RVT έτρωγε 10 λεπτά για time out τότε. Και απλά είχε βγει ένα χαμεράκι. Δικαστήριο. Ήταν ένα λαϊκό δικαστήριο. Δικαστήριο. Και ποιος είχε βγει, γιατί παράλληλα τότε με το Hearthstone είχα ξαναπιάσει το League, στο οποίο ήμουνα στο Sad Finem, σαν manager, κάπα coach. Βέβαια τότε ήμουνα αρκετά κακό για coach, κακά τα ψέματα, πιο πολύ manager ήμουνα. Και ήταν τότε ένα team να περάσει στη Βουλγαρία. Στο οποίο ήταν ένα τουρνουά, όχι, δεν ήταν η ESL, ήταν κάτι άλλο. Ήταν γενικά όλο Βαλκανίων ήταν ένα τουρνουά. Στο οποίο δεν είχε περάσει 2 φορές το team τον Sad Finem. Και υπήρχαν κάποιες επιλογές που είχα, που μου λέγανε, ωραία. Ή φεύγεις ή σε διώχνουμε. Ή φεύγεις ή αλλάζεις το team. Και λέω, ωραία, αλλάζω όλο το team και φεύγω. Και άλλαξα το team και έφυγα. Και τότε απλά ήταν συνοπτικά όλη η διαδικασία. Το βανάκι, το hammer και ήρθε και το RVT και απλά έπεσε. Πώς γύρισες πίσω μετά από αυτό, είχες πάει Βουλγαρία. Α, δεν είχα περάσει. Δεν είχα περάσει ποτέ. Σάντζ. Έφταιγα κι εγώ, είναι αλήθεια. Εντάξει, εσύ ίσω ας πούμε αυτός που έφτιαξε το roster. Όχι ακριβώς. Τότε πώς έφταιγες εσύ. Εντάξει, πάντα έχεις ευθύνη. Άμα είσαι μάντζερ σε μια ομάδα και δεν έχεις ευθύνη, είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι όμως έχεις κάποιες ευθύνες περιορισμένες τύπου φτιάχνω ένα ρόστερ, είμαι υπεύθυνος για την ψυχολογία κάποιων παιχτών. Κάπως έτσι. Για να μιλήσω. Αλλά δηλαδή, όλη μέρα είχε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Αθήνα μένεις. Ναι. Δεν λέμε περιοχή, δεν χρειάζεται γιατί θα γίνει χαμός από κάτω. Θα έχει με πούλμα και λεωφορεία κανονικά κάτω σπίτι του The Rock. Και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό θεωρώ κεφάλαιο. Στην σύγχρονη ιστορία του The Rock και έτσι όπως έχεις φτιάξει το. Θεωρώ ότι και το όλο πλαίσιο γύρω από σένα, το ότι ξέρετε, είμαι ο The Rock λόγω του meme. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερή θράψη λόγω των memes. Για μένα το play-by-play, επειδή ξέρω τι play-by-play caster είσαι, περνάει δεύτερο για μένα. Τα memes είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα memes είναι τα λεφτά για μένα. Δηλαδή αυτό που είχα δει, season 3, κάτι Catherine Zlow, κάτι χοροπηδητά. Ναι, που εκεί ήταν το βάπτισμα του πυρός, εγώ πιστεύω, είναι εκεί. Ναι, πραγματικά. Τίποτα, απλά το μίμησε ένα μεγάλο κομμάτι. Από την αρχή ήταν ένα μεγάλο κομμάτι στο τι ήθελα να κάνω. Σκέφτομαι πάντα, σκέφτομαι με πολλούς τρόπους το ότι, ωραία, έχουμε μια κατάσταση στην οποία πρέπει να προσεγγίσουμε. Είτε αυτό είναι ένα play-by-play cast, είτε είναι κάτι σοβαρό ή μη.
Και πάντα επισκέπτεσαι έναν τρόπο στο οποίο λες, ωραία, εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω ένα post ή να σκεφτώ κάτι πάνω σε αυτό. Και υπάρχει η σοβαρή πλευρά, η οποία λέει σήμερα 5 η ώρα έχουμε το τάδε event εκεί, είναι ο μεγαλύτερος τελικός. Και υπάρχει η πλευρά του meme, η οποία εμένα με εκφράζει πολύ περισσότερο. Ή του να το νιώθεις. Ναι, ψιλοχαροποιείς την κατάσταση διαφορετικά και να πεις ότι ξέρεις, μπορώ να σου δείξω αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός, απλά θα σου πετάξω και ένα μείγμα από κάτι αστείο που έχει γίνει. Και φτάνουμε στο σημείο να μπεις στην PvP και στο Gamers Lounge. Τη θυμάμαι αυτή τη μέρα. Κι εγώ. Τη θυμάμαι πάρα πολύ αυτή τη μέρα. Γενικά. Day Zero ήταν τότε. Δεν ήταν καν Day One, ήταν Day Zero τότε. Μπράβο. Σε ένα στούντιο για P. Όπου είχε σκάλες μέσα φρεσκοβαμένα. Τότε φτιαγόταν, ναι. Ναι, ήσουν ένα τύπο έτσι όπως τον είχα δει. Εγώ είχα πάρει τον αέρα γιατί δούλευα με τα παιδιά πιο πριν. Ναι. Ένα λίγο, όχι ντροπαλό παιδί, λίγο. Τώρα τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα, να δω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν λύθηκε στο πρώτο split όσο θα έπρεπε. Όχι, όχι. Στο δεύτερο έγινε το. Εκεί πέρα που κατάλαβα εγώ προσωπικά ότι κάτι θα κάνεις. Κοίτα, στο πρώτο split, θα σου πω ακριβώς, ήμουν το μαξιλάρα και ωραία. Στο πρώτο split ήμουν έτσι, ήμουν έτσι αλήθεια, ήμουν έτσι με μαξιλάρα και λέω, ωραία, τώρα τι κάνουμε εδώ. Και είχα αυτό το μαξιλάρα ήταν το τετράδιό μου. Ναι. Είχα περάσει το RVT, δηλαδή το πρώτο τετράδιο ήταν απλά εδώ το μαξιλάρα και ήταν το τετράδιο που ήταν RVT. Και λέω, ωραία, με αυτό θα κάτσω, comfort zone και προχωράω. Το λέγεις συνέχεια το RVT τότε, γι' αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, το λέγα συνέχεια. Ήταν το μόνο που μπορούσα να στηριχτώ τότε στο meme, στο κομμάτι του meme. Και λέω, ωραία, θα καταπιαστώ από αυτό και θα ψάξω και το άλλο, γιατί τότε ψαχνόμουν. Σύμφωνα είχα μεγάλη αποχή από το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν μια ευκαιρία ναι, που μου δόθηκε καιρό. Που μου λένε, ωραία, αφού φτιάχτηκε το στούντιο, το Day Zero ήταν το Day Zero να γνωρίσω απλά τα παιδιά της PvP Media που δεν τα ήξερα. Και τότε μου λένε μετά ότι, ωραία, θα φτιάξουμε το στούντιο και θα περάσουμε κάποια tryouts. Δεν έχει καμία ομάδα τότε που υπάρχει τώρα σε σχέση τίποτα, με. Τίποτα, ναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το. Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν οι παλιοί, αλλά υπήρχαν και πιο παλιοί, που εντάξει, τώρα έχουν πάει και έχουν έρθει. Αλλά ναι, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι στο δεύτερο split και μετά πουλήθηκε 100% ναι. Και είχε και πάρα πολύ καλό co-caster, ο οποίο μαθημένο ήξερε. Ο ήξερε τον, ήξερε τον. Η αδυναμία σου. Δεν ξέρω. Χαμογελά κάτι. Αχ, μπορεί το. Ήξερε ο Τόναρος, ήξερε. Για ένα τρομερό ντουό. Η αλήθεια είναι ότι ο Τόνι, τότε ήταν ο Τόνι και. Κοίτα, τότε είχαμε την πυρία της Ιζαμπέλας στο πρώτο split. Και ήταν και ο Τόνι, ο οποίος τον είχε κάνει και αυτό στο LGC παλιότερα. Άρα είχε προφανώς μια χύψη εμπειρία στην οποία μπορούσε να σου δώσει μια βάση και να σου πει ότι Βασίλη, αυτή είναι η βάση. Κάνω ό,τι θες από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να αρχίσεις. Είτε αυτό λέγεται σοβαρότητα, είτε αυτό λέγεται κάτι στο χιούμορ, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε. Και μετά βάζεις τη δική σου πινελιά. Και εγώ από αυτή τη βάση πιάστηκα και λέω: ωραία, αυτή είναι η βάση, τέλεια. Μ' αρέσει η βάση αυτή, αλλά θέλω να κάνω 15 πράγματα ακόμα. Παίζεις LOL ταυτόχρονα. Δηλαδή. Παίζεις. Είσαι καλός στο LOL. Είμαι platinum. Είμαι platinum. Α, είσαι. Κοίτα, όλοι οι caster είναι LOL, αν το καλώς σκεφτείς. Μόνο βίντεο είναι master. Νομίζω. Α, βασικά. Θέλει. Ναι, όντως. Θέλει κάτι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Ρε παιδί μου, αυτό που θυμάμαι πάντα, τουλάχιστον από το CS, που το έχει βιώσει και εσύ, είναι ότι τώρα τι μα λέει αυτό, όχι για web management. Για ποιο λόγο πάνε Baron όταν είναι bronze, τι θέλει να μου πει τώρα εμένα αυτό. Εντάξει, το ότι βλέπει ένα παιχνίδι, το ξέρει καλά, δεν πάει να πει ότι είσαι και ο super duper παίχτη. Και το καλό που υπάρχει, που υπήρχε με μένα, είναι ότι παλιά ήμουνα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, παλιά ήμουνα στο D1 και ήμουνα για δύο σεζόν στο D1. Άρα ήξερα τότε την πραγματικότητα του DNA. Αλλά σκέψω ότι τότε τα πάταγα και ήμουν Diamond 1 και θα ήθελα να είμαι χίλιες φορές ότι είμαι τώρα. Δηλαδή καμία σχέση, τότε δεν ήξερα τίποτα. Ήμουν Diamond 1 και απλά ήμουν αλήθεια άσχετο, δεν ήξερα το παιχνίδι. Δεν είχα knowledge. Είχα απλά δάχτυλα στο οποίο έλεγα ότι ξέρω τρία champion. Μπορώ με αυτά τα τρία champion να κουβαλήσω, αλλά το game δεν το ήξερα. Είχε μεγάλη διαφορά. Βέβαια τότε ήταν και πολύ διαφορετικό το παιχνίδι έτσι. Εν τω μεταξύ, εσύ την ιστορία την ξέρεις αυτή, αλλά θα την πω εγώ. Ναι. Όταν έχουμε φτάσει τέλος πάντων σε ένα σημείο που το προχωράει όλη η κατάσταση στο Gamers Lounge, ρε παιδί μου, με ρωτάνε, όπως ρωτάνε τώρα πλέον και εσένα, κάποια πράγματα όσον αφορά το talent lineup. Και με ρωτάει πάνω ένα άτομο, εκεί πάντα χάρη να πούμε το όνομα, πώς τον βλέπεις στο The Rock. Ναι. Ήταν το πρώτο split όμως. Πρώτο split. Λέω, και λέγησαν αυτός. Λέω αν δεν γίνει το μπαμ στο επόμενο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν όντως. Ήταν όντως το μπαμ εκεί. Ναι. Όχι, ήταν όντως. Μα καταλάβαινες και μόνος ότι υπάρχει μια πίεση. Δεν σε πιέζαν. Δεν σε πιέζει κανένας. Όχι, κανένας. Απλά υπήρχε μια πίεση, αν θες να εξελιχθείς, υπάρχει μια πίεση μέσα σου. Δηλαδή, εγώ είχα μια πίεση που έλεγα ότι. Σε κάτι ρε φίλε, δεν μπορώ να μείνω με το τετραδιάκι εδώ και να είμαι. Λες και έρχομαι απλά να πω πέντε πράγματα και να φύγω. Πρέπει να κάνω και κάτι. Και αν αυτό το κάτι θα πρέπει να έρχονταν είτε εκείνο το split είτε το επόμενο split. Και ήρθε στο δεύτερο. Που και πάλι στο δεύτερο ήταν απλά τα πρώτα βήματα. Δεν ήταν απλά τα πρώτα τυχάκια που λες, ωραία.
Πάμε στο επόμενο, πάμε στο επόμενο και φτάνουμε. Ναι, ρε, αλλά πήγατε από ένα θέατρο. Βασικά και το άλλο ήταν πιο μεγάλο, το Μελίνα Μερκούρι, ναι, κάτω στο σεφ. Ναι, δηλαδή ναι, πήγατε από το Τε Academy στο Μελίνα Μερκούρι. Ήταν πολύ διαφορετική η μετάβαση. Δηλαδή κάνατε ένα τεράστιο βήμα. Ναι. Άσχετα που πέσει η πανδημία και τα διέλυσε όλα. Δεν έχω δει Λάνα από τότε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν έχω δει Λάνα από τότε. Έχουν περάσει 7. Σκέψε ότι. Αν έρθετε λίγο στη θέση μου και σκεφτείτε ότι έχουν περάσει 5 σεζόν Greek Legends και δεν έχω βιώσει άλλο LAN. Είναι πολύ sad, γιατί έχουν γίνει τόσα πράγματα που λες ότι θέλω να δω 5 άτομα, θέλω να δω 5 παίχτες, θέλω να δω 2 άτομα τα οποία μιλάω εδώ και 1,5 χρόνο και δεν μπορώ να τα δω. Είναι περίεργο. Τι εστί εξέλιξη για εσένα σαν The Rock, δηλαδή μίλησες για εξέλιξη. Πες μου, τι είναι εξέλιξη για εσένα πάνω στο παιχνίδι και γενικά πάνω στο casting αν είναι. Είναι πολύ τομείς βασικά. Είναι από το cast στο play-by-play να μην χαθείς. Στην ανάλυση να μην χαθείς, να μην κάνεις το διάσημο λελερεμπότ σε EU Master και τον Fletch Fox. Και κοίτα, υπάρχουν το καλύτερο για την εξέλιξη είναι το review. Δηλαδή θα πάω να δω το review και θα πω ότι ωραία, σε αυτό το σημείο γιατί έγινε αυτό το Σαρδάμ, στο play-by-play πάντα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και αυτό είναι απλά ένα μικρό κομμάτι σκέψη, το play-by-play, όλα τα άλλα είναι τα μεγαλύτερα. Και λέω ωραία, έγινε αυτό το Σαρδάμ γιατί, τι σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Σκεφτόμουν 2-3 πράγματα, οκ, okay. Γιατί. Και απλά έρχεσαι για να ρωτιέσαι και λες: ωραία, πάω να το ξανατρέξω τώρα άλλη μια φορά να δω πώς θα βγει. Το ξανατρέξεις άλλη μια φορά εκεί στο custom, ας πούμε, μόνο σου. Και λες: οκ, okay, δεν θα ξαναγίνει αυτό γιατί βρήκα τη σωστή λέξη που μπορεί να χρειάζεται για εκείνη τη φάση όταν ξαναβρεθώ. Ξαναβρίσκεσαι στην επόμενη φάση και λες: τέλεια. Σε οτιδήποτε άλλο, απλά είναι καθημερινό grind. Δηλαδή, αν σταματήσεις μια μέρα, απλά μένεις πίσω, πιστεύω για μένα. Η σωστή βασικά ερώτηση από την αρχή θα ήταν: αν βάλουμε κάτω την εμπειρία που έχεις αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πλέον έχουμε πάει σε διψήφιο αριθμό. Ναι, συγγνώμη, σε διπλό αριθμό, όχι διψήφιο. Συγγνώμη, γιατί διψήφιο. Όχι ακόμα. Θα ήταν παππούς εδώ πέρα. Όχι τώρα. Ακόμα. Θα ήταν έτσι με το. Έτσι. Η εξέλιξη. Να τα ακούνε και τα καινούργια παιδιά στο GLL αυτά, οι casters. Έχει να κάνει πάνω απ' όλα και με το πόσο δαπανά κάποιος πάνω στο παιχνίδι, ναι, βλέποντας reviews από ομάδες, από πλάνα, ναι, που μπορεί, ναι, να κάνουν. Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή το να καστάρω μόνο για να βλέπω αυτό που βλέπω δεν με ωφελεί. Όχι. Άμα γίνεται στο 5ο λεπτό ότι ξέρω ότι πρέπει να γίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή και πώς μπορείς να πεις και τους συνεργάτες το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, όχι τίποτα. Η εξέλιξη έρχεται σε αυτό το κομμάτι όχι μόνο απλά βλέποντας το ίδιο παιχνίδι και κάνοντας review και πεις ότι θα ακούσει τον εαυτό σε 5 λεπτά. 5, 10, 15, 20 και θα πει: σε πρώτο πεντάλεπτο είπα αυτό. Βγήκε, όχι, γιατί δεν βγήκε. Φταίω εγώ, φταίει η ομάδα, ποιο φταίει. Φταίνουν αυτοί που παίζουν το παιχνίδι, ή φταίω εγώ που είπα κάτι λάθος. Εκεί θα καταλάβεις. Αυτό θα έρθει όμως σε ένα κομμάτι του review. Δηλαδή, ένα κομμάτι του review είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει να δώσεις όσες ώρες δώσεις, τόσες ώρες ανταμυφθείς, πιστεύω. Δηλαδή, όταν μία μέρα εγώ δίνω λιγότερες ώρες, α πούμε σήμερα δεν έχω δώσει καμία ώρα. Αλλά θα γυρίσω σπίτι και δεν γίνεται να μην δώσω ώρα. Ναι. Γιατί αν δεν δώσω ώρα, ξέρω ότι θα μείνω σε κάτι πίσω. Α πούμε τώρα χτες άλλαξε το patch. Σε 2 εβδομάδες θα μπει στο competitive όμως για μένα, για να το καστάρω. Αλλά δεν έχει σημασία. Αν δεν το δω από τώρα, δεν θα είμαι έτοιμος για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα είσαι προειδεασμένος ότι θα είσαι τα επόμενα. Ναι, δεν θα είμαι έτοιμος. Και αν δεν είμαι έτοιμος, δεν θα νιώθω άνετα μετά. Δεν θα βγω και θα λέω, δεν ξέρω και δεν θέλω να λέω δεν ξέρω. Και βέβαια αυτός είμαι εγώ. Νομίζω δεν είμαστε. Εντάξει, πρέπει να μείνουν όλοι. Το βλέπει διαφορετικά κάποιος, ναι, άλλος. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Βέβαια η θέση σου πλέον. Αν μπορείς να την πεις και όλας και στο live πλέον έχεις μια διαφορετική θέση. Δηλαδή πλέον, ναι, είσαι ναι μεν κάστερ στο GL, αλλά έχεις αναλάβει και την, ας πούμε, όχι και το πρόμο, έχεις αναλάβει ρόλο συμβουλάτορα στα παιδιά πλέον το βοηθά, πιο θέλω πολύ. Να το βοηθάω και από μόνος μου. Δηλαδή από μόνος μου έχω βάλει τον εαυτό μου σε μια κατάσταση η οποία λέω οποιαδήποτε άτομα έρθουν στο line-up θα τους δώσω τη βάση που... Εμάς ήταν διαφορετικά τότε, γιατί σκέψω ότι τότε με τον Αντώνη ούτε αυτός ήξερε και πάρα πολύ ποια είναι η βάση. Είχαμε μια ίσως πιο γενική βάση στο μυαλό μας. Και μαζί δημιουργήσαμε τότε τη βάση. Αλλά εγώ την έχω ξεκάθαρη στο μυαλό μου ότι αυτή είναι η βάση. Με αυτό εδώ πέρα μπορείς να πορευτείς, με αυτό θα κινηθείς. Κάνε αυτά τα τρία πράγματα. Ξέρω ότι έχουν πετύχει αυτά τα τρία πράγματα για το χύψη λόγο. Αν θες, ακούσε. Αν δεν θες, μπορεί να διαλέξει ο δικό σου δρόμο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή είναι η δική μου συμβολή πάντα που δίνω στα παιδιά, ότι αυτό είναι. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θες. Δεν θα σου πει κανένας μην κάνεις κάτι το οποίο σκέφτεσαι. Απλά αυτή η βάση έχει πιάσει για κάποιο λόγο. Άμα θες το κουλούθας, άμα θες όχι. Με το χέρι στην καρδιά ήταν εύκολη απόφαση να μπεις όμως σε όλο αυτό. Δηλαδή τώρα φτάσαμε εδώ πέρα. Όχι καθόλου, γιατί το σκεφτόμουν την πρώτη μέρα ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή ότι θα πρέπει να μπω σε μια καθημερινή ρουτίνα που θα κάνω πάρα πολλά πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή καώ. Και αν δεν έρθουν κάποια έξτρα πράγματα στο μυαλό μου, θα καώ πολύ με το παιχνίδι. Σκέψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες, καταστάσεις, οι οποίες λέω ότι σήμερα 5 ώρες θα δω το παιχνίδι και τις άλλες 2 θα σκεφτώ τι content θέλω να δημιουργήσω. Και αυτό είναι το break μου από το παιχνίδι, από το cast.
Γιατί θέλω να είμαι δημιουργικό. Δεν μπορώ να κάθομαι και απλά και να καστάρω και να μαθαίνω κάποια πράγματα για το παιχνίδι. Αν δεν είμαι δημιουργικό, νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω. Νιώθω ότι απλά δεν είμαι εγώ. Είναι πολύ διαφορετικό. Πόσο δύσκολο είναι το play-by-play casting. Αλήθεια πες. Αλήθεια, στο ειλικρινά. Είναι πολύ δύσκολο. Επειδή το ξέρω, εξήγησε στα παιδιά πόσο δύσκολο είναι. Α, τα Σαρδάμ. Είναι αρκετά δύσκολα. Τα Σαρδάμ θα υπάρχουν, δεν σταματάνε ποτέ Σαρδάμ. Αν βάζει τον εαυτό σου σε μια τέτοια ταχύτητα, στην οποία πρέπει να μιλήσει πάρα πολύ γρήγορα και θες και νομίζει ότι μπορεί να το πετύχει, βάζει τον εαυτό σου σε ένα πολύ μεγάλο πύχη. Γιατί μπορεί να είσαι χαλαρά και θα πάνε για τον double kill. Αυτό δεν μου αρέσει αυτό, α πούμε. Ναι. Όμως φάση ότι. Και θα πάνε για τον double kill, θα κάνουν. Εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και αφού βάζω τον πύχη εδώ, θα πρέπει να πιάσω αυτόν τον πύχη, ο οποίος θα πάρει. Αντί να μου παίρνει μισό χρόνο, θα πάμε πάρει 3 χρόνια. Φωνή, σβελτάδα. Εναλλαγή συναισθημάτων, ναι. Δηλαδή δεν μπορείς απλά να είσαι μονόπλευρος. Μονότονος. Και μονότονος. Ναι. Πρέπει να είσαι και με τους δύο, ίδιο τόνο, ναι. Συνέχεια. Και πού και πού να δύσκολο. Είσαι και λίγο. Ναι, να είσαι λίγο παιχνιδιάρης. Γιατί υπάρχουν κάποιες φορές που μπορείς να φέρεις και ένα meme εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένα τελευταίο κλιπάκι το οποίο έχει γίνει τώρα στο Game Space Ανόρθωση. Που ήταν ένας μπρομ στο level 1 μέσα στο Herald Pit και έχω πάρει εγώ τη φωνή. Φαντάζεσαι τώρα να φλασάρει. Και στο φαντάζεσαι τώρα να φλασάρει, φαντάζεσαι όμως να φλασάρει και φλασάρει. Και εκείνη τη στιγμή βγαίνει ένα σκηνικό στο οποίο είναι το build-up, το χτίζει την κατάσταση. Και γίνεται και παίρνει και πάρει τη φωνή ότι φαντάζεσαι να φλασάρει. Και φλασάρει. Και εκείνη που λες, ρε φίλε, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί χτίστηκε και ωραία. Και εκείνη ναι. Που σαν κάθε λες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που άκουσα. Και πολύ απλά βάζει και, και στο μυαλό του τηλεθεατή εκείνη τη στιγμή ότι ρε φίλε, αυτό το έχει δει πιο πριν. Ότι, δηλαδή ναι. Το έχει διαβάσει και θα γίνει. Ναι, το έχει διαβάσει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Ο καλύτερός σου συνεργάτης μέχρι σήμερα. Στο casting. Ναι. Τόναρος. Τόναρος. Τόνι Μπι. Τα βρισκάμε παντού. Και τώρα με τα παιδιά έχω μια πολύ καλή συνεργασία. Με ακούνε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είμαι και σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Δηλαδή τώρα είμαι σε κατάσταση ότι μ' ακούνε τα παιδιά. Δεν είναι ότι χεράκι-χεράκι να ανέβουμε το βουνό που λέμε. Τότε ναι. Με τον Τόνι ήταν πολύ διαφορετική κατάσταση. Γιατί θα έπρεπε χεράκι με τα χεράκι να ανέβουμε το βουνό. Μάθαινα και καταλάβαινα. Εντάξει, υπήρχαν προφανώς και διαφωνίες μέσα σε αυτό. Δηλαδή, εγώ του έλεγα του Τόνι, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τόνα, ρε, λοιπόν, νιώθω ότι εδώ δεν τα λες καλά. Μου λέει, και άρχισε και λέγει το δικό του κόμμα. Το θυμάσαι. Ναι, είσαι, ναι. Εκεί σε μερικές καταστάσεις. Ναι. Και λέγα, ναι, αλλά άμα πάνε και πάρουν double kill στον πολλάνο το early game, ρε τόνα ρε. Όμως αν το πάρουμε σε ένα LEC level, δεν θα γίνει αυτό. Μου λέει, εμείς είμαστε στο GLL. Ρε Τόνι. Εγώ όταν λέω είμαστε στο GLL. Μέχρι και σήμερα, που θα είμαστε σε μερικά calls, ο Τόνι θα λέει το ίδιο πράγμα. Α πούμε τώρα λέει για το Vitality και το Leader, για παράδειγμα. Ότι ο Leader το αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι εκρηκτικό παίχτη, είναι flashy, κάνει πάρα πολλά plays και είναι στην κατάσταση του πρέπει να στον πολλάρει. Πρέπει να πάρει 10-0 να το πάρει μέχρι το 15. Και του λέω, ρε Τόνι, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Μα είναι ο Leader. Και είμαστε, όχι πάλι. Είναι ο Trey Young, βαρέ 50 πόντους και δεν πρέπει να κάνει. Ναι, δεν γίνεται συνέχεια. Να το πάρει πάνω του. Αλλά ναι, εντάξει. Δεν υπήρξαν όμως ποτέ, πώς το είπαμε και εγώ, ένταση. Δηλαδή όχι, ποτέ. Δηλαδή εκεί πέρα που ήσταν επαγγελματίας 100% ναι, ναι, όχι, υπήρχε κατανόηση πάντα, υπάρχει κατανόηση πάντα, φυσικά τώρα με τον Τόνι που μιλάμε. Υπάρχει κατανόηση, υπήρχε κατανόηση 100% σε αυτό. Δηλαδή, καταλάβαινε, μπορεί εκείνη τη στιγμή να το καταλάβαινε ή να μην καταλάβαινα κάτι. Προφανώς έχω υπάρξει εγώ αρκετές φορές λάθος. Και ήταν στην κατάσταση ότι, οκ, okay, ναι, ρε Μπιλ, έχεις δίκιο. Ή του λέγα, Τόνι, ναι, έλειψα, sorry. Έλειψα, sorry. Ήταν, θυμάμαι ένα cast χαρακτηριστικό, στον οποίο δεν είχε μιλήσει ο Τόνι. Το είχα πάρει, για κάποιο λόγο το είχα πάρει 100-0. Δεν ξέρω γιατί. Μου είχε βγει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχα διαβάσει πολύ καλά. Μου είχε βγει πολύ καλά η ροή λόγου και ο Τόνι είχε πάρει αλήθεια 5 λεπτά από τα 40 από το game. Και ήταν μετά έτσι. Και του κάνω. Και δεν το είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή. Και βγαίνω από το cast και βλέπω τον Τόνι να έχει κατεβάσει λίγο τη μούρια. Τι γίνεται εδώ. Και του κάνω, Τόνι, yeah. sorry, κατάλαβα ότι κάτι έχω πνίξει εδώ. Γίνανε πάντως πάρα πολλοί πειραματισμοί όταν ήμουν εγώ με εσύ να περάσεις στο analyst. Ναι. Ο Τόνι να πάει στο color, να φέρουμε τον Μάνο να κάνει play-by-play. Ήταν ο Τόνι play-by-play, βασικά και ο Μάνος color και, που δοκιμάζει. Βασικά γίνανε πάρα πολύ. Ναι, και η Ιζαμπέλα έχει μπει σε αυτό. Ναι. Εντάξει. Το παλέψαν πολύ τα παιδιά για να δώσουν ανάση σε σένα, γιατί τότε δεν υπήρχε πολύ τέλεια να βρούμε δεύτερο color caster ή play-by-play, γιατί βασικά υπήρχαν πάρα πολύ color, όλοι μπορούσαν να το κάνουν. Ο play-by-play ήταν αυτό που πονούσε πάρα πολύ. Και ακόμα πονάει, δεν έχουμε ακόμα πάρα πολλούς play-by-play. Ναι, βασικά έχουμε έναν. Δεν έχουμε πολλούς play-by-play. Είναι δύσκολο κομμάτι. Ναι, τότε υπήρχαν όντως αυτές τις πολλές εναλλαγές. Και ξέρεις, το καλό είναι ότι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αλλάξει πολλά άτομα για να ακούσει και ο αγορίνας, ο viewer, να ακούσει κάτι.
να ακούς και ένα διαφορετικό, να μην ακούς συνέχεια το βολτί να ουριάζει, πρέπει να ακούς και μια άλλη χρειά. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκουράζεις και το αυτί του ακροατή και τηλεοπτικά να το σκεφτείς. Που εντάξει, εγώ έχω μια λεπτή χαρακτηριστική φωνή, δεν έχω τον μπάσο, αλλά δεν κουράζει η φωνή μου. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Αν κουράζει η φωνή μου μετά από δύο χρόνια θα το έχω καταλάβει 100%. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι για αυτά που ακούω και βλέπω και μου λένε ότι δεν κουράζει. Απλά η χαρακτηριστική φωνή που είναι εξής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην e-sports σκηνή και γενικά παγκοσμίως κάποιος caster. Στα e-sports ναι. Να έχει πολύ μπάσα φωνή. Ναι, οκ. Okay. Τουλάχιστον η play-by-play που έχω δει εγώ και σε LOL και σε CS και σε Valorant δεν είναι, ρε παιδί μου, η φωνή γρέζει τώρα, ξέρεις, που... Είναι ο Medic, στο λέγει ο Medic. Εντάξει, ναι. Που έχει πιο μπάσα φωνή. Ένας. Είναι ένας, είναι ένας. Και ο άλλος είναι ο Captain Flowers που και πάλι δεν είναι μπάσα. Είναι quickshot. Γι' αυτό σου quickshot λέω. Χρειά. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν γενικά τα e-sports, επειδή τραβάνε και λίγο πιο μικρές ηλικίες, είναι λίγο δύσκολο να βάλεις ένα caster με πολύ βαριά φωνή να σου περιγράφει τον αγώνα. Θέλεις και το... Και την ψηλή το σου. Το τσακμίνικο που λέμε. Μπράβο. Θέλει την ψηλή. Θέλει και ψηλή εκεί πέρα, 100%. Αλλά θυμάσαι που λέγαμε συνέχεια ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι παίχτες, ότι όλο αυτό γίνεται για τους παίχτες, για το πρωτάθλημα. Ρε φίλε, πιστεύω ότι παίξαν φορές στο πρωτάθλημα. Δεν είναι κακό αυτό, που τράβηξες πολλά βλέμματα πάνω σου. Δεν είναι κακό, όντως δεν είναι κακό. Δεν το βλέπω καν σε κακό. Και, ξέρεις, και το καλό που έχω και εγώ είναι ότι δεν θα το κάνω, δεν θα το μεταφράσω κάπως άσχημα. Δηλαδή δεν θα πω ότι, α, ξέρεις, εντάξει, δεν φαίνονται παίχτες. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Δηλαδή, πάντα είμαι ο τύπος που θα σεβαστώ ότι για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ταχύψη ή φώτα επάνω μου, ή γιατί είναι ένα καλό play-by-play, ή γιατί είναι μια καλή κατάσταση, και δεν θα υποτιμήσω, δεν θα τον πάρω ποτέ οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν οι καμπές στο πρωτάθλημα, οι οποίες λέγανε ότι ήταν όλα irrelevant για κάποιο λόγο. Εντάξει, και συμβαίνει. Δηλαδή, και συμβαίνει ακριβώς. Δεν θα γίνει, αλλά είδαμε, εγώ προσωπικά που μιλάγαμε πάρα πολύ καιρό, ραγδαία αύξηση των νούμερων σου σε Instagram, σε Facebook, δηλαδή. Ήσουνα ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος e-sports caster πάρα πολύ. Δηλαδή στο τρίτο σπίτι και μετά, εκεί πέρα που έγινε το μεγάλο μπαμ και κατάφερες και έφτασες σε ένα σημείο με τα memes, με τους αγορίνες, και αυτό το αγορίνας είναι που, είναι που έχει φτάσει 100% και να μας βλέπουν και στο live αγορίνες. Καλά, 100%. Σίγουρα. Ο στρατός είναι σίγουρος. Στο Discord θα με τρολάνω αυτή τη στιγμή 100%. Είμαι σίγουρος ότι βγαίνουν ήδη κάποια memes, εντάξει. Είναι απλά το crew. Δεν σε έχω ζωρίσει. Δεν πιστεύω να έχει ζωριστεί. Γιατί το πρώτο σκέλος τελείωσε. Με του αγορίνες ζωριστώ. Γιατί θα έχουμε και δεύτερο σκέλος πάλι με αγορίνες. Δεν χάνουν αγορίνες με τίποτα. Οπότε πάμε να πάρουμε μια πολύ βαθιά ανάσα. Γιατί έχουμε σκάσει 100%. Όχι εμείς εδώ πέρα, γενικά και έξω γίνεται χαμούλης με τη ζέστη. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στη δράση του chill out session από την Fox. Τζόνι Ροζή στο μικρόφωνο, αυτό το οποίο δεν μου κάθεται ποτέ σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να αυτή το μαλλί 100%, δεν μου κάθεται καλά με τίποτα. Βασίλης Βολτής στο άλλο πλάνο. Βασίλης, ο οποίος με τη φωνή του και μόνο μας έχει καταπλήξει. Εντάξει, δεν είσαι τραγουδιστής, πλάκα κάνω. Φαντάζεσαι να τραγουδίσει εκεί πέρα. Είμαι πολύ κακός. Wave, man. Όπα, όπα. Για κάτι λίγο να σημειώσω. Έδωσα ήδη καινούριο μήμα από ό,τι φαίνεται για audition The Voice. Καλά, εντάξει, έχει φύγει. Ετοίμασέ το. Με τέσσερα άτομα random, όποιου βρίζει, παιδί μου. Εύκολα. Στο πρώτο σκέλος, όσοι το χάσατε, που κακώς το χάσατε, μιλήσαμε για τη ζωή και τα επιτεύγματα του Βασίλη. Και γενικά τη συνεργασία του, την άψογη, την αρμονική με τον Τόνι Μπι. Έχεις να πεις τίποτα για τον Τόνι, γιατί μας βλέπει σίγουρα. Τι να πω για τον Τόνι. Τόνι, σε αγαπάμε. Είμαι σίγουρος ότι βλέπω τον Άρος αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπα πολλά. Ο Τόνι και το σκυλί του. Καλά, εντάξει. Έχει τη σκύλη που είναι φαν. Είναι μεγάλη αγάπη. Triple H τότε. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω εγώ τώρα, να μπω στο ρόλο του host. Το μαλλί τρέχει για cosplay. Ρε φίλε, αυτός είναι καράφλας. Το καλό είναι ότι δεν έχει καράφλα. Το θετικό. Βέβαια, βάζει πεντάρες. Μπορεί και όχι. Εντάξει, μπήκα στο ρόλο του. Αλλά μπορεί να καρφώσει σε μπασκέτα. Αυτό είναι συνένα. Αυτό είναι ένα συνένα, όντως. Πώς σας φάνηκε αυτό. Εντάξει, βέβαια τα 5 συνεχόμενα τρίποντα. Δεν μπορεί να βάλει. Ναι, έχει βιντεάκι, ναι, το έχω δει. Έχει βιντεάκι, το έχω δει. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σκέλος συνέντευξης, κάτι πολύ ενδιαφέρον, εγώ ήθελα να το δω. Λοιπόν, είναι παιχνιδάκι. Ωραία, okay, πολύ καλό παιχνιδάκι. Άκου, λοιπόν, τι γίνεται. Okay. Το παιχνίδι έχει ως εξής. Σου βγάζω στην οθόνη δύο άτομα, τον ένα τον κρατάς για stream, okay, τον άλλο τον πετάς για τηλεόραση. Τηλεόραση, περίμενε. Τηλεόραση όμως γενικά... Με την Κατερίνα και καινούργιο πρωινό. Καλά, ωραία, καλά, ωραία, όχι, πλάκα κάνω. Ξέρω εγώ, εκπομπή του Αντένα, Euro Show, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε, οκ. Εντάξει, πάμε πάλι. Λοιπόν, ρε, πάμε πάλι. Δικά σου, ό,τι θέλει, τηλεόραση, ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Και θα μου πει και πού κάνει όμως. Εντάξει, αυτό το κάνουμε. Εντάξει, πώς σου φαίνεται. Θα το σκεφτώ, αν και δεν βλέπω τηλεόραση. Αλλά ναι, το έχω πιάσει ο πρώτο ζευγάρι
Άντωνι Ντέιβις με Χάρι Πότερ. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Μπλις και Κακός. Εντάξει, νομίζω. Μπλις. Κακός, κακός stream. Νομίζω κατευθείαν. Κατευθείαν, μπαμ. Κατευθείαν. Το θυμάμαι και τότε που έκανε κάποια στριμάκι. Γενικά όταν έκανε, είναι για stream. Ο Μπλις είναι για τηλεόραση. Θέλει λίγο και την εντρικά το Μπλις. Δεν μπορεί να περιορίσει σε ένα stream. Πού μπορεί να πάει ο Μπλις, σε ποιο show τηλεόραση μπορεί να το δει το Μπλις. Κοίτα, δεν ξέρω όλα τα show τη τηλεόραση, αλλά τον έβλεπα σε ανάλυση μεσημέρι απόγευμα φάση. Δηλαδή σε κάτι τέτοιο σενάριο. Ανάλυση για survivor, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Λοιπόν, θα τον κρατήσουμε για green room σε talent show. Καλό. Μα ποια είναι η διαδρομή μου, θα μιλάει, γεια σας, τι κάνετε, Μπλις εδώ. Ναι, μια χαρά, θα το ρίγεσαι. Ωραία, Μπλις λοιπόν τηλεόραση, κακός στο stream, κακός να τα ακούσεις. Γιώργο, εδώ πέρα θα μείνεις μαζί μας. Στριμάκια. Επόμενο ζευγάρι. Traveling με Ιζαμπέλα. Πω, δύσκολη ερώτηση, δύσκολη ερώτηση. Έχει συνεργαστεί και με τις δύο. Εγώ μόνο με τη μία. Η Ιζαμπέλα σε αυθόρμητη τη φωτογραφία. Η Τράβλη. 100% σε αυθόρμητη και η Τράβλη. Ναι, όχι, δεν σε αυθόρμητη νομίζω αυτή. Ναι, είχα ρωτήσει, και δυο. Είχα ρωτήσει εγώ μία φορά την Γεωργία για αυτή τη φωτογραφία. 100%. Δεν μπορεί και να μείνει και τόσο. Όχι, εντάξει. Ωραία, περίμενε τώρα. Ναι. Τώρα εδώ πέρα και πάλι είναι πρόβλημα. Α πούμε την Τράβλη. Δεν μπορεί να την περιορίσει σε stream. Αυτό είναι λίγο θέμα. Εδώ όπω ζωρίζουμε αρκετά. Δεν μπορώ να περιορίσω τη Γεωργία. Σου με βάλει θηλιά στο λαιμό, σε βλέπω. Ναι, δεν μπορώ να την περιορίσω σε stream τώρα. Είναι δύσκολο γιατί αν τη βάλω σε stream. Που την βλέπω, νιώθω ότι δεν έχει τόσο την άνεση όπως θα έχει σε μια τηλεόραση, ας πούμε. Σίγουρα θα την έβλεπα στην τηλεόραση. Αλλά μετά, έχουμε την Ιζαμπέλα η οποία θα τη στέλνει πιο πολύ το stream, πλάκα-πλάκα. Να βάλω την προσωπική μου άποψη πάνω ναι, σε αυτό. Ναι, θα δεν μπορούσα. Λέω ότι βλέπω την Ιζαμπέλα πιο πολύ για τηλεόραση. Λες, ίσως. Παρ' όλα αυτά, ναι. Η Γεωργία θα μπορούσε να ταιριάξει και στα δύο. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο ζόρι αυτή τη στιγμή. Ότι η Γεωργία θα μπορούσε να είναι και. Stream το οποίο θα κάνει review τα cast της, κάτι τέτοιο θα το βλέπω στο stream. Και στην τηλεόραση μια υπερανάλυση τώρα για το LOL event το οποίο υπήρχε. Αυτή θα ήταν η τηλεόραση για μένα για τη Γεωργία. Καλά, στο εξωτερικό η Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ show στην τηλεόραση για ναι, εντάξει, εξωτερικό. Για LOL event, οπότε. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, άρα λοιπόν, Ιζαμπέλα, πει τηλεόραση, ναι. Θα βάλουμε τη Γεωργία στην τηλεόραση. Ωραία, ναι. Και την Ιζαμπέλα πάλι στο Greek Legends. Okay. Όπως τα ακούσετε. Ναι, αποκάλυψε. Όχι, αποκάλυψε. όχι, με τίποτα. Stream. Όπως πάμε. Γεωργία, τηλεόραση. Ιζαμπέλα και stream. Επόμενο. Χριστιανά Θάνου Ντρόγκος. Πρόσεξε, θα πεις. Πολύ δύσκολο, φίλε, αυτό. Δεν γίνεται το δρόγο. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Έλα, είναι πολύ ζώρικο. Αλήθεια. Δεν γίνεται το δρόγο να τον περιορίσει ένα stream. Αλλά ούτε δεν θα είναι για να την περιορίσει ένα stream. Η Θάνου έχει κάνει τηλεόραση. Ναι, όντως. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το πέρασμα, θεωρώ. Εντάξει, ναι, βέβαια ήταν. Δεν έφταιγε εκείνη σε αυτό. Εντάξει, ναι, άλλο αυτό. Ωραία. Νιώθω ότι ναι, θα έβαζα τον Δρόγκο ίσως στο stream και θα πήγαινε τη θάση στην τηλεόραση. Αν και περιορίζει αρκετά τον Δρόγκο στο stream. Δηλαδή έχει. Μπορεί να ξαπλώσει τα πάντα. Full potential. Ναι, έχει full potential. Δεν γίνεται. Είναι πολύ να τον κρατήσουμε στο stream γιατί επειδή η full potential μπορεί να τα κάνει όλα. Ναι, μπορεί να κάνει θέλει και να μην τον περιορίσει κανένα στο stream. Αλλά να τον κρατήσουμε στο stream. Εντάξει, η Θάνου γενικά έχει κάνει YouTube, έχει κάνει stream, host. Ακόμα κάνει τα πάντα, δεν υπάρχει. Μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι ευέλικτη full Θάνου. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Εντάξει, θα μείνουμε στην επιλογή του Βασίλη. Λοιπόν, η Θάνου Χριστιανά να περάσει στην τηλεόραση και ο Δρόγκος να μείνει να σπάει πέτρα. Ενώ να είναι στο stream κανονικά μόνο για να τα κάνει όλα και να σου φέρει. Επόμενο. Θάνασα. Και αυτό είναι. Αυτό είναι εντελώς άνισο. Καμία σχέση. Έχουμε παλαδήμα. Θέλω με το Θάνασα. Γιατί θεωρείς ότι είναι άνισο. Γιατί δεν έχεις ζήσει πολύ το Θανασάρα. Τίποτα εδώ πέρα, Ιταλία μόνο. Τώρα στο γύρο. Είναι μόνο Ιταλία, να το ξέρω. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ιταλία μόνο. Οκ, λοιπόν, παλαδήμα λοιπόν τηλεόραση σε ποδοσφαιρικό σοου. Ναι, έχει γίνει. Ανάλυση σε αγώνα ενώ. Να το πάμε και σε ποδοσφαιρικό. Και σε κάτι. Περιγραφή. Ναι, και περιγραφή. Παλαδήμα σε περιγραφή. Τύπου να γίνεται το γκολ και να λέει από αυτή τη φάση που ξεκινάνε. Τέλος. Ναι, αυτό. Τέλος. Το 90. Μετά είναι παλαδήμα αυτό. Εντάξει. Next. Έχουμε. Bad vibes με Shadow QQ. Λοιπόν, Bad Vibes ήταν αρχισυντάκτης και είναι ακόμα, νομίζω, ακόμα δεν είναι. Ναι. Αρχισυντάκτης στο Gamers Lounge και στο Greek Legends και ο Shadow QQ πρώην αναλυτής και host στο GLL. Δύσκολη επιλογή. Δεν θα τον έβλεπα με τίποτα για stream με τον Μάνο. Όχι, με τίποτα. Ο Μάνος τηλεόραση. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην τηλεόραση θα είναι ο τύπος ο οποίος θα δημιουργούσε την ίτρικα.
Ο Μάνο θα ήταν αυτό ο τύπο στο μεσημεριανό. Επειδή, έχω και την άνεση με τον Μάνο, θα ήταν ο άνθρωπο στο μεσημεριανό, ο οποίο θα δημιουργούσε ίντρικα. Και θα έλεγε, είδατε τι κάνανε εκεί. Στο Big Brother. Show. Ναι. Και θα έκανε αυτό το πράγμα ο Μάνο. Ενώ ο Bad Vibes θα μπορούσε να προσαρμοστεί και στα δύο. Το εξίσου καλά. Αλλά τον Μάνο δεν έβλεπα με τίποτα σε stream. Ο Μάνο με το που έβλεπε ένα σχόλιο στο stream, δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν. Δηλαδή θα έβλεπε ένα σχόλιο στο stream, ας φάσει. Και εσύ τώρα ξέρει καλύτερα από μένα. Και δεν γίνεται. Πιστεύω ότι ο Στέλιος, νομίζω, του ταιριάζει πάρα πολύ το ίντερνετ. Το έχει ναι. πολύ με το ίντερνετ. Ναι, ναι, ο ναι, ναι. Μάνος, ρε παιδιά, αυτή τη φωτογραφία που τον έχουμε βάλει, είναι από αφίσα, δες εκεί. Αφίσα από σειρά μεγάλου καναλιού, όπου είναι κάποιο πρωτοπάρκο κάποιας συμμορίας ή είναι ο ζυγκολό της υπόθεσης. Θα μπορούσε ο Μάνος να είναι κάτι τέτοιο. Να είναι κάποιος ηθοποιός εδώ πέρα. Με τίποτα δεν τον έβλεπα σε stream. Με τίποτα, με τίποτα. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο Μάνος, θεωρώ. Ενώ στην τηλεόραση που δεν θα βλέπε κανένα σχόλιο, θα μπορούσε να κάνει το κομμάτι του. Ωραία, λοιπόν, κρατάμε τον Στέλιο, τον στέλνουμε λοιπόν στο stream του και τον Μάνο τον στέλνουμε σε κάποια σειρά ή σε ίντρικα σε κάποιο μεσημεριανό. Σε ίντρικα, χίλια κάτω. Μάνο, χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ το πατάξι. Αλλά πάντα ο πατέρας μου είναι σε φάση, δεν καταλαβαίνω τίποτα αυτά που λες. Και του λέω, πατέρα, δεν μπορώ να κάθω εκεί όταν γίνεται ένα fight, να το κοιτάω. Πρέπει να μιλήσω. Μου λέει, στο ποδόσφαιρο δεν είναι έτσι και στο μπάσκετ. Χαίρομαι πολύ, ναι, όντως, το ξέρω ότι δεν είναι έτσι. Φάουλο πατέρας. Στο μπάσκετ έχει πάρα πολύ ρυθμό. Στο μπάσκετ έχει. Έχει πολύ λέγει. Δεν μπορεί να κάνει. Πολύ τέμπο, δεν μπορεί να είσαι έτσι τώρα χαλαρό. Τώρα, μα βλέπει, ξέρω εγώ, τον Γκιντέρ με τον Χούμερ, θα λέω 10 φορές την μπάλα μεταξύ του. Τι να πει, Γκιντέρ, Χούμερ, Γκιντέρ, και αλλά η μάνα είναι στη φάση ότι να προσέξει λίγο τη φωνή σου. Μερικές φορές φωνάζει πάρα πολύ. Σου έχω φτιάξει τσάι τώρα. Δεν ξέρω να σου έχω φτιάξει τσάι τώρα. Εντάξει, Ρωμάνα, έχω κάτι καραμέλε που παίρνω γενικά. Καλά είμαι. Αδέρφια έχει. Όχι. Κρίμα, ρε φίλε. Θα είχαν πάρει πολύ δόξα από σένα τα αδέρφια. Θα λέγανε είμαι ο αδερφός ή αδερφή του Πέτρα. Του Πέτρα. Του Rock 7. Του Rock 7. Άρα οι γονείς έχουν ένα καμάρι, το The Rock. Ναι. Και το. Εντάξει, όχι στο χωριό. Ο γιος μας κάνει περιγραφή στο LOL. Η μητέρα μου το κάνει το λέει πιο πολύ αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή η μητέρα μου είναι λίγο πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι που λέει ότι ο γιος περιγράφει και κάνει αυτό. Δεν ξέρει βέβαια τι κάνω. Δεν έχει, πρέπει να μην έχει ιδέα αυτή τη στιγμή. Πες την αλήθεια, έχεις βρεθεί σε συζήτηση μάνα ή πατέρα με γνωστούς, καφεδάκι, φαγητάκι. Ναι. Να μπαίνεις μέσα εσύ, ανυποψίαζε τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή. Ή να σε συζητήσει και να λένε. Ναι, ναι. Εδώ ο γιος μας. Βασίλη, πες τι δουλειά κάνεις. Σε άλλες τώρα και είσαι. Oh. Και είμαι εγώ, ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να κάνω στον υπολογιστή να μπαίνω και εσύ μέσα και λέω. Πες, ήρθες, ξέρω εγώ, έκανες τη δουλειά που έκανα μετάδοση. Και μου λέει, ποια τηλεόραση είσαι. Λέω, στην τηλεόραση, του Twitch. Και την κοιτάξω, απαντήστηκα, μα θέλετε. Και κάνουν έτσι τα τηλέφωνα και λένε. Τι είναι αυτό. Σε ποιο κανάλι είσαι. Boomers. Μετά νομίζω ότι εγώ είμαι boomers. Ναι, θεωρώ ότι έχει χαθεί πάρα πολύ το μέτρο. Πρέπει να. Πώς να τους εξυγχρονίσεις αυτούς τους ανθρώπους που δεν το ξέρουν, δεν το έχουν βιώσει. Κάπως έτσι. Στα events δηλαδή έχουν έρθει. Όχι, όχι, δεν έχουν έρθει. Ήθελε να έρθει ο πατέρα μου στο δεύτερο. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν είχε έρθει τότε. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Αλλά η μητέρα μου θέλει να έρθει και έκατε στο άσμο. Στο επόμενο θα γίνει. Μου λέει: εγώ θέλω να έρθω, μου λέει να δω, μου λέει εκεί τον κόσμο πώς αν θα κάνουν, μου λέει και οτιδήποτε. Λέω: εντάξει, έλα, όταν γίνει event. Αλλά ναι. Η Κάτρι. Εντάξει. Κάτρι. Καλά. Μεγαλύτερο υποστηρικτή ever. Τη θυμάμαι από τότε. Δεν υπάρχει. Κοίτα, υπάρχουν φάσεις οι οποίες. Όχι, υπάρχουν στους οποίους δεν είσαι καθόλου καλά, ρε φίλε, και λες ότι είμαι καλός, δεν είμαι, τι γίνεται, πάει καλά η φάση τώρα, τα λέω καλά, δεν τα λέω καλά. Η Κάτρι είναι πάντα εκεί να σου πει ότι θεωρώ ότι αυτό ήταν πολύ καλό που έκανες, θεωρώ αυτό δεν ήταν καθόλου καλό που έκανες, για τον χύψη λόγο. Γάντι κανονικά. Τη έχω δώσει το ελεύθερο, πρέπει να λέει ό,τι θέλει, πρέπει να λέει κανονικά τα πάντα, ελευθερία full λόγου, ότι πες μου αν έλουσα, please. Θέλω να τα ακούσω. Δεν θέλω να μου λες, δεν θα μου γαϊδεύει τα αυτιά κανείς βασικά. Κανείς ποτέ. Δεν θέλω να μου γαϊδεύει και τα αυτιά μου λέει: είσαι πάρα πολύ καλός. Τι να το κάνω, ρε παιδιά αυτό. Δεν με νοιάζει καν. Πες μου κάτι το οποίο έκανα λάθος. Δεν με νοιάζει να μου. Σημαντικό. Δεν με νοιάζει καν να το ακούσω αυτό. Πολύ σημαντικό να σου πει. Προφανώς υπάρχουν και ημέρες που πρέπει να το ακούσει αυτό, γιατί μπορεί να νιώθει down ή οτιδήποτε. Και υπάρχει και το κομμάτι του ότι μερικές φορές μπορεί μερικοί να σε δημιουργήσει ένα μικρό τέτοιο που να πει. Κάτι τόσο κακό είμαι και διαβάζω τα πράγματα σου αρνητικά ή οτιδήποτε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές πρέπει να ακούσουμε και κάποια καλά λόγια. Καλώς. Τα έχουμε ανάγκη. Αλλά αυτό που δεν μου έκανε εμένα καμία εντύπωση είναι αυτό που λες ότι κάθομαι και βλέπω τα rebroadcast, ξέρω εγώ. Ξέρεις πόσο κόσμο είναι εκεί πέρα έξω, ο οποίος κάνει πάρωμα δουλειά με εμάς και λένε ότι δεν με βλέπω γιατί έτσι. Ό, ναι, αλλά άμα δεν δεις τον εαυτό σου τι λάθη έχει κάνει εκείνη ναι, τη στιγμή. Αν δεν σε δεις εσύ, ποιος θα σε δει. Ναι. Που είναι το χειρότερο. Στο πρώτο review, στο πρώτο split. Παιδιά,
Cringe. Με άκουγα και έλεγα cringe. Έχουν δίκιο. Τώρα. Έχουν δίκιο. Κανάλι Gamers Lounge κάνει scroll όσο πιο παλιά γίνεται. Καλά. Μην πούμε τώρα για τους αγορίνες που είναι τώρα όλοι μαζεμένοι στο Discord. Όλοι αυτοί στην αρχή συγγράφανε. Cringe. Τα χειρότερα. Ποιος είναι αυτός ο caster που φέρανε. Ποιοι είναι αυτοί. Cringe. Τώρα βέβαια είχα να τρέξει γιατί είμαι μόνο στο Gamers Lounge και πάω και βλέπω. Είχα πάει μια μέρα και του είχα κάνει review. Αυτού του 100 πιστού. Είναι 100, εντάξει μπορεί να είναι πολύ παραπάνω στο Discord, αλλά είναι 100 οι OG αγορίνες. Και πάω ξέρω και να τρέχω και λέω, για να δω τι βλέπατε στην αρχή. Cringe, cringe, λέω cringe. Και μετά από 6 μήνες, αγορίνες. Έτσι είστε, αυτοί είστε. Πώς βγήκε αυτό? Πολύ τυχαία. Ήταν τότε που είχε κολλήσει πάρα πολύ στο Γιώργο, στο Τζίλι. Ναι. Αλλά δεν το είχε κολλήσει ακριβώς. Δηλαδή έλεγε καλησπέρα αγορίνα, καλησπέρα αγορίνα. Και είναι μία εβδομάδα. Είναι μία εβδομάδα. Στην οποία είχα αρχίσει εγώ και στρίμαρα τότε. Ναι. Ήταν τα πρώτα μου stream. Μετά από το δεύτερο split, τρίτο split. Ρε φίλε, το θυμάμαι ότι εκεί ξεκίνησε όλο κάπου το παραμύθι. Κάπου εκεί ήταν το stream. Και απλά όποιος έμπαινε, έλεγα το αγορίνα. Χωρίς να ήταν κάτι το οποίο ήταν force. Ήταν απλά μου βγαίνει αυθόρμητα. Και έλεγα καλησπέρα αγορίνα. Γεια σου αγορίνα. Ναι, αγορίνα. Τι λέει αγορίνα. Πώς πας αγορίνα. Αγορίνα. Έτσι βγήκε. Και μετά βγήκε ένα ολόκληρο meme που λέγανε. Ρε, γιατί λέει συνέχεια αγορίνα. Και λέω, δεν λέω συνέχεια αγορίνα. Αγορίνα. Λέω, πραγματικά από το πουθενά δηλαδή. Ναι, από μια πολύ συνηθισμένη λέξη που λέμε καθημερινά. Αγορίνα και έμεινε. Και μετά έγινε απλά. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Και έχει δει, φαντάζομαι, τι γίνει στο chat όποτε βγαίνει. Αυτό το κομμάτι ψηλό το τζάρο, α πούμε, αλήθεια. Γιατί εγώ βλέπω το review. Βλέπω ότι γράφουν, ναι. Επειδή όταν κοβότανε. Βγαίνατε εσείς και μιλάγατε και εμείς βγαίναμε έξω για να δούμε το match και βλέπαμε το stream επειδή είχε καθυστέρηση. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γινόταν εκείνη τη στιγμή. Το πρόσωπό σου, δηλαδή μόνο κυφάκια λείπανε. Ήταν τότε με τα emote. Με τα emote, ναι. Και αγορίνας, θαυμαστικά, αγορίνα για εσένα ζούμε και τέτοια. Σάκη, έλα εδώ. Αυτή είναι η OG τώρα. Ναι, νομίζω ότι χτίστηκε το community πάρα πολύ γρήγορα. Ούτε καν σταθερά βήματα. Με ένα πυροτέχνημα έσκασε και έγινε λάβα το πυροτέχνημα και εξαπλώθηκε παντού. Ναι, και δεν ήταν μόνο ένα μπαμ. Αυτό είναι το πολύ καλό. Ότι μπόρεσα, ας πούμε, και διαχειρίστηκα και αυτά τα άτομα. Γενικά είχα στο μυαλό μου ότι ξέρεις, δεν θέλω απλά να κάνω ένα πυροτέχνημα και να πω ότι να κάνω κάτι, δύο split για να πω μετά γεια σας. Ήθελα να φύγω από την αρχή με το που και είπα ότι ξέρεις, θέλω να επιστρέψω στα ίσπρα και θέλω να αφήσω το δικό μου στίγμα. Ήθελα να το κάνω πραγματικότητα, να αφήσω το δικό μου στίγμα. Να κάνω κάτι το οποίο θα μείνει για το χύψη λόγο. Σίγουρα το έχει κάνει. Δηλαδή κάτι το οποίο θα μάθω κάτι στον κόσμο. Δηλαδή για κάποιο λόγο ένα άνθρωπο θα χαλάσει την ώρα του, γιατί πάντα καλοπροαίρετα θα χαλάσει την ώρα του, για να ακούσει κάτι, να μάθει κάτι. Θέλω να του δείξω αυτό κάτι. Θέλω να ακούσει και να μάθει κάτι, όντως. Να μην πάει στο φλού αυτή η ώρα. Υπάρχει κόσμο ο οποίο σίγουρα μπαίνει για να δει τα μάτια, υπάρχει κόσμο ο οποίο μπαίνει για να δει και τον αγορίνα. Δηλαδή γίνεται και αυτό. Δηλαδή να ανάλυση, να ακούσει. Δηλαδή, scouting report. Ναι. Τα οποία έχουν γίνει, θεωρώ, must πλέον. Ανά παιχνίδι, πρέπει να υπάρχει ένα scout report. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Για το scout report άρχισε πολύ διαφορετικά και έχει πάει σε μια άλλη ροή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είχε αρχίσει στο αναπαιχνίδι. Τέταρτο split έγινε, καλοκαίρι. Τρίτο split. Τρίτο split. Ήταν τρίτο split που είχαν αρχίσει τα πρώτα. Αν δεν κάνω λάθος, περίμενα. Όχι, spring, summer, winter. Όχι, ήταν τέταρτο split. Τέταρτο split. Ναι. Στο οποίο από εκεί αρχίσανε και ήταν πια μια ιδέα που μου ήρθε. Δεν θυμάμαι καθόλου που μου ήρθε το scout report, πιστεύει. Θυμάμαι ότι απλά είχα στο μυαλό μου ότι, OK, καλό το cast, καλά αυτά τα πράγματα για το παιχνίδι. Αρχίζω να είμαι άντρος με αυτό πάρα πολύ, στο τι λέω, στο τι κάνω. Και πρέπει να δημιουργήσει και ένα κομμάτι το οποίο θα είναι αστείο και χιουμοριστικό πάνω στο παιχνίδι και θα διακομωδήσει κάποια πράγματα πάντα καλοπροαίρετα και για να περάσει ο κόσμος λίγο πιο ευχάριστα. Δεν νομίζω ποτέ να έχει κάποιον. Δεν έχει θίξει κάποιον. Εγώ, από όσο θυμάμαι, δεν έχει φτάσει σε. Όχι, απλά έχουμε αρχίσει μερικοί βέβαια. Αλλά συμβαίνει και αυτό. Το έχει λύσει. Το έχω λύσει. Τουλάχιστον τη μεριά μου έχει λύσει. Δεν ξέρω τι άλλη γίνεται. Όχι, εντάξει. Άρα μπορείτε τώρα να ψάξετε τα scouting report τα προηγούμενα. Για να δείτε ποιο παρεξηγήθηκε. Ποιο παρεξηγήθηκε και ποιο όχι. Να βάλετε τα πράγματα κάτω, να τα συζητήσετε. Όχι, εντάξει, ναι. Θέλω να μου πει. Ό,τι πιο απρόπτο έχει συμβεί σε stream. Εγώ θυμάμαι ένα στο GLL, σε περιγραφή. Εγώ θυμάμαι το κάδρο, φίλε. Το κάδρο, νομίζω αυτό μου έρχεται το πρώτο. Είναι η πρώτη μέρα εκείνη του split. Όπου είμαι εγώ με το ροζ βετζέτα, τον μπλουζάκι. Έχει αλλάξει και η τέτοια. Έχει αλλάξει και το σκηνικό. Ναι, έχει αλλάξει και το σκηνικό. Σας έχουν πάει την άλλη πλευρά. Ναι. Και πέφτει το κάδρο. Σάξ.
Και απλά είμαι εγώ με τον Αντώνη και εγώ κρατάω ένα μπανεράκι εκείνη τη στιγμή στο οποίο απλά διακομωδίζαμε το intro βίντεο που είχαμε φτιάξει, στο οποίο ήμουν για καλό λόγο στην παραλία που ήταν η green screen τότε. Που τώρα έχει αλλάξει βέβαια λίγο, αυτό θα δείτε. Στο επόμενο squad report, το τελευταίο. Και... Ό,τι καλύτερο. Και πάει και πέφτει το κάδρο. Και είμαστε, προσπαθούμε να μην γελάσουμε τον Αντώνη. Και απλά να συνεχίζουμε τη ροή και απλά γελάμε με την ώρα την οποία γίνεται όλο αυτό. Και απλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό σκηνικό. Ναι. Βέβαια τώρα αυτό το split υπάρχουν πράγματα που θα μου μείνουν σίγουρα για τα επόμενα. Έχει πέσει σαν δύο δηλαδή φορές το ρεύμα σε παίχτη στην ομάδα και έχουν γίνει δύο DQ. Που σημαίνει ότι η ΔΕΗ έχει πάρει δύο MVP αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το split. Κάτι το οποίο το έκανε και ένα meme. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πέσει γενικά και το ρεύμα. Γιατί εγώ μένω κοντά στο στούντιο. Είχε πέσει το ρεύμα γενικά στο Μαρούσι και είχατε μείνει χωρίς ρεύμα. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι σε αυτό. Την ίδια μέρα, λοιπόν, πριν δύο εβδομάδες από αυτό το σκηνικό, γυρίζουμε scout report στο οποίο πέφτει το ρεύμα στο στούντιο. Και καλά για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή ήταν η ιστορία. Και ότι τι Λάγα θα κάνεις. Κάναμε. Αλήθεια σου λέω. Και την ίδια μέρα που δείξαμε το scout report στο live, την ίδια μέρα έπεσε το ρεύμα. Και από τότε βγήκε το The Prophet 7 μαζί με όλα τα άλλα. Το οποίο βγήκε το καινούργιο meme, καινούργιο emote, το οποίο γίνεται. Έπαιξε αυτό το scout report ποτέ. Έπαιξε. Έπαιξε στο επόμενο. Όχι, όχι. Την ίδια μέρα που έπεσε το ρεύμα. Ένα παιχνίδι πριν παιχτεί από αυτό που παίξει το ρεύμα. Αυτό είναι το Prophet 7. Ναι, ισχύει. Και πέφτει το ρεύμα. Φαίνεται το σκηνικό ότι καλά γίνεται blackout. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία που κάναμε που ήταν χαβαλές. Και μετά έρχεται το παιχνίδι της ανόρθωσης ήταν τότε. Που ήταν η πρώτη φορά που ο Ντόμι Λόκαρε Γκάρεν. Και γίνεται εκείνη τη στιγμή και πέφτει το ρεύμα. Και, λέει, και γράφω στο chat, ρε μας τρολάρετε, τι κάνετε, γιατί κλείνετε το stream. Συνεχίζουν το μη με το ρεύμα και μας είχε πέσει όντως το ρεύμα. Γιατί χιόνιζε εκείνη τη μέρα, για παραλίγο αποκλειστούμε. Ναι, δεν έβρεχε, χιόνιζε όντως. Έγινε χαμός εκείνη τη μέρα. Δεν μπορεί να φανταστεί πως φύγαμε το στούντιο. Πάλι καλά που πέσε το ρεύμα και φύγαμε, να ξέρεις. Εγώ είχα ανοίξει την πόρτα στο σπίτι μου και δεν μπορούσα να βγω έξω εκείνη τη μέρα. Είχε κολλήσει όλο το σύμπαν. Και το καλύτερο από όλα ξέρεις ποιο είναι σε αυτό, ότι είχατε μεταφέρει και την ημέρα. Ναι. Για την επόμενη. Ναι. Και πάλι χιόνιζε. Και πάλι χιόνιζε. Και πήγαμε δύο μέρες μετά. Για να δουν επιτέλους να παίζει ο Ντόμι αυτόν τον Γκάρεν. Τότε που όλοι περιμέναν είχε γίνει lock και δεν πήγε ποτέ στο game. Ό,τι καλύτερο αυτά. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Και το. Αυτό που ζήλεψα πάρα πολύ και το χάσα. Ρέφιλε τη Γερμανία. Ήταν μεγάλο μάθημα και ήθελα και όλους να το πω κι εγώ, αν με ρωτάεις αυτό. Ρε φίλε, έχασα τη Γερμανία. Ναι. Θα σου πω τη δικιά μου εκδοχή, okay, okay. Γιατί δεν το ξέραμε. Βασικά, δεν το ξέρατε και μετά το είπαν όλους μαζί. Με ρωτάει ο Σπανοκόνος ότι είναι να πάει όλη η παραγωγή Γερμανία. Ναι. Εγώ, δεν υπάρχει θέμα, λέω, δεν είμαι μέλος στην παραγωγή, mm-hmm. Οπότε απλά είμαι host εδώ πέρα. Okay. Ναι, μου λέει αυτό. Έχω κανονίσει άδειες, τα έχω κανονίσει όλα. Και μου λέει μετά ότι ο Βασίλης θα έρθει, ο Αντώνης θα έρθει. Θα έρθει, μου λέει. Πού να έρθω, αφού έχω κλείσει. Α, μου λέει κρίμα. Και τώρα το κλείσαμε. Φανταστική εμπειρία, έτσι. Το μεγαλύτερο μάθημα και όταν ανοίξουν πάλι όλα πρέπει να ξαναπάω 1000%. Σκέψω ότι μετά τη Γερμανία άλλαξε όλη η φιλοσοφία μου. Ως τι θα πας. Ως τι θα πάω. Ελπίζω να με καλέσω σαν κάτι. Δεν νομίζω, μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Όχι, δεν θα μάθουμε τίποτα εδώ αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ξαναπάω, είναι αλήθεια, για αρχή, για να ξαναδώ, ξαναμιλήσω, ξανά σαν guest, δηλαδή όλο το IRL μας, όλο το GLL. Γιατί σκέψω μετά τη Γερμανία άλλαξε όλη η φιλοσοφία μου σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το επίπεδο ανοίγει το μυαλό σου αρκετά, αν θες να βελτιωθείς. Δηλαδή, σίγουρα. Ότι μιλάς με τον Quickshot 5 λεπτά, μιλάς με τον Medical 5 λεπτά, με τον Videos άλλα 10 λεπτά, που δεν είναι τα 10, τα μία ώρα με τον Videos, και μαθαίνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, επιβεβαιώνεις αυτά τα οποία κάνεις σωστά και αλλάζεις πράγματα τα οποία κάνεις λάθος. Δηλαδή, εγώ εκείνη την φορά στο LEC επιβεβαίωσα ότι κάνω 10 πράγματα σωστά και ότι άλλα 20 μπορώ να τα αλλάξω για να τα κάνω καλύτερα. Και ήταν πολύ σημαντικό για τη βελτίωσή μου τότε. Ήταν βασικά το καλύτερο πράγμα για τη βελτίωσή μου. Δεν υπήρχε καλύτερο. Είχες βάλει ότι πιο πολλά είναι τα αρνητικά που έκανες. Σίγουρα μάλλον. Πάντα είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Δηλαδή ακόμα και τώρα μπορώ να βάλω πολλά. Ίσως να είναι και κακό βέβαια αυτό μερικές φορές. Ίσως να βάλω πολλά περισσότερα αρνητικά παρά. Πολλές απαιτήσεις μπορεί να έχεις με τον εαυτό σου. Μπορεί να έχει αυτό. Ναι. Γενικά είμαι πολύ απαιτητικός και θεωρώ ότι όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο στο οποίο ίσως να σου ακολουθάει και περισσότερο κόσμο, θα περνάει πιο απαιτητικός με τον εαυτό σου για να δεις περισσότερο στον κόσμο. Είμαι αυτή τη άποψη ότι. Όσο περισσότερα απαιτείς από σένα, τόσα περισσότερα θα απαιτεί και ο κόσμος και τόσα περισσότερα θα δίνεις, άρα θα μένει πιο ευχαριστημένος ο κόσμος. Το talent lineup έχει ίδιους στόχους. Κανένας δεν έχει με τον καθένα ίδιους στόχους. Ναι. Σε ακολουθούνε. Δηλαδή, τους λες 5 πράγματα. Γίνονται κάποια από αυτά, δηλαδή, στο κομμάτι βελτίωσης τουλάχιστον. Ναι, ακολουθούν διάφορα πράγματα αυτά που λέω. Σίγουρα αυτό που τους αφήνω full ελευθερία στο ότι. Καλά, προφανώς υπάρχει full ελευθερία στο να κάνουν το δικό τους κομμάτι, στο οτιδήποτε και να είναι αυτό. Δηλαδή, ελευθερία στο άμα θες να κάνεις κάποια χιουμοριστικά αστεία κάντα, π.χ. κομμάτι που το κάνει. Απλά ξέρεις, εκεί είναι που υπάρχουν μερικές φορές που θα πω ότι, OK, μέχρι εδώ.
Δηλαδή, το κάνω αυτό το κομμάτι. Κατανοητό. Στο προηγούμενο split είχα πει χαρακτηριστικά στο κομμάτι, επειδή υπήρχε πάρα πολύ αυτό το σκηνικό με τα κρύα αστεία, που okay, είναι αποδεκτό full. Ότι μπαίναμε στα playoffs και του λέω: ωραία, τώρα τέλος. Τώρα είναι playoffs. Και το είχα πει πολύ σοβαρά. Δηλαδή, είχα πάει στο κομμάτι και λέω: ωραία, κομμάτι, λοιπόν, άκου γόρινα. Ωραία, μου αρέσει τα κρύα αστεία, ναι, έχει πολύ χαβαλέ. Κάνουμε και το χαβαλέ μας στο live. Είναι τα playoffs, τελείωσε. Και το είχα πει έτσι, απλά ψυχρά. Και ήθελα να το δώσω να καταλάβει. Το πει κατευθείαν. Ήθελα να το δώσω να καταλάβει ότι. Α, τώρα είναι σημαντικό. Γιατί και ο κομμάτι είναι ένα νέο παιδί το οποίο δεν έχει ξαναζήσει αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για το οτιδήποτε μπορεί να γίνει λάθος, γιατί εσύ θα πρέπει να του δείξει τον δρόμο. Εγώ λέω θα πρέπει να του πω ότι μέχρι εδώ. Τώρα πρέπει να το κάνουμε έτσι, για αυτό το λόγο όμως. Θα σου εξηγήσω γιατί. 22 νομίζω. 21. Α. Απλά δεν ήταν ποτέ ξανά σε line-up, δεν ήταν ποτέ ξανά πάρα πολύ στο league μέσα. Άρα θα πρέπει να το δώσει τη βάση. Θα πρέπει να το δώσει τη βάση. Από εκεί πέρα, ναι. Προφανώς, αν έχει κάποιο αντίλογο ή κάτι να συζητήσουμε, το συζητάμε και, λέω, και του λέω γι' αυτό. Γιατί ο κομμάτι είναι και το άτομο το οποίο λέει: γιατί ρε εσύ, Βασίλη. Να σου πω γιατί. 1, 2, 3, 4. Και μου λέει: οκ, okay, τουλάχιστον ρωτάει. Οκ, έχει δίκιο. Και τελειώνει εκεί. Υπάρχουν άλλοι που δεν ρωτάνε. Και πηγαίνουν ευθεία τον δρόμο και άμα του χτυπήσει κανένα δεν έγινε τίποτα. Ναι, άμα πάνε ευθεία τον δρόμο, εσύ οκ, okay, παίρνει τον δρόμο σου, ούτε με νοιάζει. Εγώ κάνω το δικό μου κομμάτι. Γιατί... Εντάξει, είναι θετικό αυτό. Ναι, σκέψτε ότι το split το οποίο ήρθε ο κομμάτι. Εγώ δεν έκανα καθόλου improve προσωπικά. Δεν κοίταξα καθόλου τον εαυτό μου γιατί ήθελα να βελτιωθεί ο κομμάτι για να πάει στο ένα σκαλί πάνω το οποίο έπρεπε να πάει. Και αντί να κάνω εγώ δύο βήματα, ας πούμε, πάνω, έκανα ένα βήμα. Έκανα μισό βήμα. Ήταν το σπίτι που έφυγε το παλιό line-up και ήρθαν οι καινούργοι. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν εξέλιξη. Ναι. Θεωρητικό αυτό είναι μια εξέλιξη για το show. Δηλαδή, mm-hmm. πήγαν από τους παλιούς στους καινούργιους. Που πρέπει να γίνεται μια ανανέωση, ρε παιδί μου. Εγώ χάθηκα και τελείως. Και να κρατάς κάτι από τα παλιά. Ναι, εγώ ας πούμε και χάθηκα τελείως. Γιατί βρέθηκα απλά σε ένα σημείο στο οποίο δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω για μένα και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν αυτοί που είχα δίπλα μου. Άρα θα έπρεπε να συντονίσω. Δηλαδή μπήκα σε ρόλο συντονιστή εκείνη τη στιγμή από μόνος μου. Αυτόματα, δεν μου το είπε κανένας. Απλά είπα σπάσει ότι το λειτουργούσαν κάπως έτσι στο show. Okay. Θα αφήσω τον εαυτό μου απ' έξω για αυτό το split και θα προσπαθήσω να του περάσω αυτό το vibe στο πώς λειτουργούσε το show και να περάσουν και προφανώς και το δικό του κομμάτι. Εκείνο το split, το spring split του 20 φέτος ήταν αυτό το κομμάτι για μένα. Δηλαδή ότι μηδέν okay. improve, μικρό improve σε κάποια πράγματα κυρίως για το παιχνίδι. Καθόλου cast να έβλεπα τα review, αλλά έβλεπα πιο πολύ. Στο πώς θα πω στο κομμάτι να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο review, ας πούμε. Και κάπως έτσι έγινε. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό που λες, έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν improve. Τουλάχιστον όταν βλέπουν καινούριους να έρχονται, κάνουν ένα βήμα πίσω που το έκανες ή καλά έκανες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χάλασες τίποτα για εμένα. Αυτό είναι το καλό, ναι. Δεν χάλασε κάτι σε όλο αυτό. Ήσουν ο Βασίλης, ο Αγορίνας και θα παραμείνεις από ό,τι φαίνεται ο Βασίλης και ο Αγορίνας. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Πάνω σε αυτό θα επανέλθουμε στο τρίτο σκέλος σε πάρα πολύ λίγο καθώς έρχονται οι δικές σας ερωτήσεις για τον Βασίλη. Μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι πόσο κρίμα δεν έχω ακόμα παιχνίδι να τον βάλω να παίξουμε γιατί θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να το παίξουμε το επόμενο παιχνίδι γιατί είχα κάτι στο μυαλό μου Βασίλης Βολτής από GLL, ο official caster του... Εντάξει, αυτά που λένε όλοι ξέρεις στην τηλεόραση, λένε, ο αληθινός... Ναι, 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 ένα τίτλο, ξέρω εγώ, τεράστιο, ναι. Πολύ super wow. Και λες, έχω απλά εκφορητή σήμερα. Έχω απλά cast, κάνω και διαβάζω το παιχνίδι. Πόσα παιχνιδάκια θα μπορούσαμε να παίξουμε. Ναι, ναι. Αλλά αυτό με τις φωτογραφίες μου άρεσε πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Κράτο. Θα φτιάξουμε άλλους 10 και θα σας ξαναφέρουμε πάλι να ξανακάνουμε μόνο okay, αυτό. Αμέ. Μόνο αυτό για τον Μάνο. Πριν πιάσαμε πολύ λίγο το κομμάτι εγκλεισμός, καραντίνα, λόγω των split που δεν έχουμε LAN και χάνουμε την ουσία. Γιατί εμένα προσωπικά, εντάξει, κακά ζω τα ψέματα. Για τα LAN. Μπράβο, καλό το regular. Αλλά το LAN δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση το LAN. Δώσ' μου τελικό με παίχτες, ομάδες, δώσ' μου LAN. Αλήθεια δεν μπορώ. Είναι πολύ καλό το να κάνεις cast. Και με κόσμο. Ναι, και με κόσμο. Για μένα τώρα θα και το Omega. Νιώθω ότι χάνω πράγματα. Δηλαδή νιώθω sad. Άσχημο. Έχω περπατήσει δύο φορές σε ένα τέλειο στούντιο της Κοσμοτές, το οποίο έχουμε καστάσει το τελικό. Και απλά πάω και δεν βλέπω ούτε παίχτες, ούτε κόσμο. Και λέω, είναι τόσο ωραίο αυτό το μέρος, αλλά χάνω όλη την ουσία γενικά. Γιατί. Όσο ωραίο και να είναι το μέρος, αν δεν έχω τον κόσμο και τους παίχτες, είναι μισό για μένα. Βασίλη, πάντως, αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ και από τον εγκλεισμό και αυτόν τον 1,5 χρόνο που τα βαρβάτα τα θεωρώ ήταν από τον τέλη Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αρχές Μαρτίου, μέχρι και τον Μάιο που ο κόσμος την είδε λίγο εκείνες τις μέρες, τα πάθε όλα γενικά. Και εκείνες τις μέρες φαντάζομαι ότι κάναμε τελικό digital. Ήμασταν όλοι από τα σπίτια μας. Μόνο εσείς ήταν στο εκείνες τις μέρες.
αισθάνθηκες περίεργα, δηλαδή, αν και ακόμα και τώρα, πριν από κάποιους μήνες, τελείωσε αυτό και ξαναβγήκαμε πάλι έξω. Αισθάνθηκες λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, λίγο πίεση ψυχολογική. Ναι, full, full, full. Δηλαδή, ψυχολογική, σωματική, έχασα δραστηριότητες που έκανα, μπάσκετ, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα, ας πούμε, να έχω και κάτι να ξεφεύγω μία ώρα την ημέρα. Πήγαινα, ας πούμε, και παίζα, είχαμε φτιάξει μια άθληση, ομάδα. Ναι, μία ώρα. Μία ώρα, την οποία παίζαμε μπάσκετ, γίναγα σπίτι μου, συνέχιζα τη δουλειά μου, την οποία έκανα. Μια χαρά. Νιώθω ότι έχω χάσει και λίγο και τον εαυτό μου σε κάποια τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λίγο το μπάσκετ, λίγο ότι δεν μπορώ να βγω να κάνω πράγματα που θέλω, λίγο το ότι να πάω να τρέξω χωρίς να με μια μάσκα. Είναι λίγο περίεργο. Λίγο το ότι δεν υπάρχει λάνη και δεν έχει κόσμο. Είναι όλα μαζί, δηλαδή, τα οποία είναι. Σε χαλάνε. Αλλά το καλό είναι ότι ελπίζω ότι επιστρέφουμε στην πραγματικότητα χωρίς να έχουμε άλλο τέτοιο πράγμα. Μακάρι, γιατί και εγώ κλείσει για εμβόλιο τώρα, άσχετο. Πρέπει να πάω να το κάνω. Έκανε το πρώτο. Έκανε, Pfizer. Πολύ καλό τσάμπιον το Ουντίρ, να ξέρετε. Δεν είχα μια παρενέργεια το εμβόλιο. Το Ουντίρ είναι το καλύτερο τσάμπιον στο παιχνίδι. Όχι, εντάξει, πλάκα. Το χειρότερο είναι ακόμα. Πρώτη δόση έκανε. Ναι, κομπλέ, εντάξει. Ναι, πολύ λίγο το χέρι, τα κλασικά αυτά που λέτε. Βάνε λίγο το χέρι. Ναι, λίγο έχει φάει απλά δύο καλύτερα. Έχει το χέρι τώρα, Spider-Man. Μου είχε φεύγει το χέρι. Όχι, εντάξει, μια χαρά, ναι. Ναι, ήταν σημαντικό γιατί θεωρώ ότι η ψυχική υγεία. Εντάξει, η σωματική μπορούμε όλοι λίγο πολύ να τη φτιάξουμε. Το θα φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Την ψυχική μα υγεία να μην. Καλά είμαστε. Για τη θέση που παίζει, τα χρειάζεται τα κιλά όμω. Τι πρέπει να ρολάρει, να πιβοτάρει. Τώρα θα γίνω τεσάρι. Ήμουν τριάρι, θα γίνω τεσάρι τώρα. Ναι. Πιο Φελίπε Ρέγγες. Μην κάνεις τις βουτιές όμως. Το μπούμερ της καρδιάς σας. Το μπούμερ της καρδιάς σας. Το μπούμερ της καρδιάς σας. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι είχε θέματα με τη ψυχολογικά αυτές τις μέρες. Γενικά η πίεση δεν βοήθησε καθόλου. Τώρα βλέπω και εγώ λίγο τον κόσμο έξω που περπατάει. Κάποιοι περπατάνε χωρίς μάσκες πλέον. Ναι. Έχει φτιάξει πάρα πολύ αυτό. Θεωρείς ότι το stream, και όχι μόνο το GLL, όλα τα streams, και εμείς για κάποιο λόγο, γιατί ξεκινήσαμε σε μια περίεργη φάση, ανεβήκαν τώρα με τον κορονοϊό. Κατάλαβε ο κόσμος, θεωρώ, την αξία όλων αυτών των μικρο-event ή μεγάλων event που γίνονται. Τα startups, όλα τι κάνουν. Με βάση την καραντίνα. Δηλαδή, η καραντίνα έχει αυτό το κακό για όλους και έχει ένα καλό ότι μεγάλο μέρος του κόσμου εκτίμησε μια καλή δουλειά, ένα καλό show, ένα καλό cast, ένα καλό οτιδήποτε. Οτιδήποτε και να γίνονται. Δηλαδή, ο κόσμος κατάλαβε ότι, όπα, εδώ γίνεται καλή δουλειά. 100%. Nice. Γιατί όταν είσαι στην κατάσταση που ήμασταν όλοι, που εντάξει, έξω, ιστορίες και τούτο, δεν έχεις το χρόνο να δεις όλα τα άλλα που τρέχουν παράλληλα. Είτε αυτό λέγεται Twitch, είτε αυτό λέγεται YouTube, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε. Άρα όταν αναγκάζεσαι να μείνεις μέσα κλεισμένος, βλέπεις πέντε πράγματα και λες, όπα, δεν το έχω παρατηρήσει ότι αυτό είναι τόσο καλό. Nice. Ναι, και πολλοί από αυτούς βασικά έχουν και το άλλο ερώτημα, που ήμουν εγώ τόσο καιρό και το βλέπω αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, υπάρχει ναι. κόσμος εκεί πέρα που παίζει LOL και δεν ξέρω ότι υπάρχει ναι, ακόμα ναι, 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 ναι. το ελληνικό πρωτάθλημα και το GLL Ισχύ. Ακόμα. Απλά βλέπουν ένα LEC στην αρχική τους. Και λέω, εντάξει, υπάρχει και αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, και υπάρχει κόσμος, παίζουν πολλά περισσότερα άτομα από όσα βλέπουν οτιδήποτε. Και στο League of Legends ισχύει και στην Ελλάδα αυτό. Και λες, πού είστε όλοι εσείς. Με την καρδίνα βρέθηκαν όλοι αυτοί, ένα ποσοστό όχι όλοι. Φίλε, χτύπησε πενταψήφιο, εγώ θυμάμαι, στο τρίτο split. Ναι. Δηλαδή έκανε μεγάλο μπαμ και προχώρησε στα επόμενα split έτσι που πλέον μετά γίνανε φυσιολογικοί αυτοί οι αριθμοί, θεωρώ. Για... Ναι, ο κάθε τελικό, ειδικά τα playoffs είναι που ο κόσμο χτυπά, χτυπάει που, πολύ. Ναι. Στη regular, ξέρει, ο κόσμο μπορεί να είναι και λίγο σε φάση ότι εντάξει, σήμερα δεν θα δω ή θα δω ένα συγκεκριμένο VOD, την ομάδα που θέλω να παίξει. Ένα derby ή τον παίχτη. Και όλο ο κόσμο ακολουθεί και παίχτε πιο πολύ και κόσμο ή να δω το scout report ή να δω οτιδήποτε. Ακολουθούν συγκεκριμένα πράγματα. Πάνω στο scouting report, άσχετο, πέρα από το κωμικό, υπάρχει πιθανότητα να γυρίσεις σαν coach? Κοίτα, έτσι όπως προσεγγίζω το παιχνίδι, πολλές φορές έχω ακούσει ότι δεν είμαι κάστερα πιο πολύ coach. Και είναι λογικό γιατί υπεραναλύω πράγματα τα οποία τα αναλύουν μόνο coach σε review. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πιάνω μια κατάσταση στην οποία ο κάστερα απλά πρέπει να πει ένα πράγμα, ότι εδώ υπάρχει ένα priority, και εγώ να κάτσω να σου εξηγήσω 2 λεπτά πώς πάει το κάθε level. Καλό. Εκείνη που αναρωτιέσαι ότι πρώτον είναι πολύ καλό για το cast, γιατί ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει κάτι το οποίο θα του μείνει. Δηλαδή ότι θα πάει ο άλλος στο παιχνίδι και θα θυμηθεί ότι α, το Wukong set πάει έτσι, ή τουλάχιστον νομίζω ότι πάει έτσι, γιατί μου το είπε αυτός. Κάτσε να δω τι γίνεται. Και αρχίζουν και βλέπουν και καταλαβαίνουν ότι όπα ναι. Τώρα σε φορά το coaching, η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν έχω αποφασίσει στο μυαλό μου αν θέλω να πάω σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή μου αρέσει πολύ η κατάσταση του cast. Το ότι μπορώ να περάσω σε ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου γνώση. Νιώθω ότι είναι πολύ το τομέα μου αυτό. Και είμαι πολύ εκφραστικός και μπορώ να περάσω πολύ εύκολα στον άλλον βασικά το τι θέλω να του πω. Κάτι το οποίο θα με βοηθήσει και στο coaching βέβαια. Ή δεν μου έχει δοθεί ακόμα η καλή ευκαιρία που να περιμένω, ή δεν έχω ψάξει εγώ τόσο.
ή οτιδήποτε. Πιο πολύ προ το εξωτερικό το θα δεύτερο, κοίταγα. Το δεύτερο πιο πολύ στο εξωτερικό είναι. Θα κοίταγα. Το δεν έχει κινήσει καθόλου, μάλλον εσύ από τη δικιά σου πλευρά. Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ναι. Αλλά πιο πολύ θα κοίταγα, ας πούμε, αν έκανα κάτι ή αν έπιανα αυτά τα 50 Excel τα οποία έχω για οτιδήποτε κάνω ή να τα σημάζευα σε ένα και να πω ότι πάω να δω στο εξωτερικό να πάρω μια άποψη, μια επιβεβαίωση στο ότι είναι καλά αυτά ή όχι. Ας πούμε, είχα μια τέτοια κουβέντα με τον Ένατρον. Ναι. Ο οποίος Ένατρον, coach, πολύ γνωστός. Και στους Clicktech ήταν. Πήγε τώρα και στους Misfits ένα split, στο LC, έφτιαξε να γύρισε στην Τουρκία με ένα πολύ καλό roster και απλά ήταν μια μέρα που του λέω καλησπέρα, είμαι ο τάδε, κάνω το τάδε, θέλω να σου δείξω 10 Excel αν έχεις μία ώρα. Και μου λέει, οκ, είναι αίρεση. Ναι, αλήθεια, 10 Excel να μου πεις. Έχω να σου δείξω 123 Excel με 12 φακέλους. 10 Excel, 4 ώρες. Δεν θα σχολάζω πολύ την ώρα σου, μου λέει, 10 Excel. Μία ώρα του λέω, δεν λέω ένα. Και απλά είχαμε μπει μία ώρα που του δείχνα τα Excel. Και του έλεγα ότι ωραία, κάνω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει: Οκ, αυτό είναι πάρα πολύ καλά. Μου λέει γενικά για να πα. Σε δέχτηκε κατευθείαν, δηλαδή δεν είπε, δεν δίστασε, δεν δίλασε. Όχι, όχι, να πει όχι, 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 όχι. Με ήξερε και το Greek Legends είναι και όλα και παρακολουθούσε. Απλά όχι φανατικά, φανατικά. Έβλεπε όμω. Θετικό πολύ όμω για έναν coach ο οποίο μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει όρεξη, μπορεί να κακό αποτέλεσμα, να έχει άλλε δουλειέ να κάνει. Όχι, όχι, έκατσε. Ότι έκατσε και ασχολήθηκε. Σημαντικό, πολύ μπράβο του. Συγχαρητήρια. Και το ακόμα πιο ωραίο είναι. Να μπει εσύ στη φιλοσοφία του πίτα από ένα σημείο και μετά. Ναι. Τι μου να λες, πρέπει να δώσω κι εγώ μια ευκαιρία σε κάποιον άλλον. Ακριβώς. Δηλαδή, έχει έρθει ποτέ κάποιος, κάποιο μήνυμα σε κάποιο Instagram, ναι. Σε κάποιο Facebook, ναι. Να σου πει Βασίλη, λοιπόν, θέλω να γίνω επόμενος Βασίλης Βολτής. Λοιπόν, ήταν ένας. Αξίζει, αυτό είναι το μεγάλο χ. Εγώ εκεί σου λέω, είστε λάθος. Δεν πρέπει να γίνεται Βασίλης Βολτής. Πρέπει να γίνεται ο Αντώνης, ο Γιώργος, ο Μάνος. Πρέπει να γίνεται το δικό σου κομμάτι. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πάτε στη σειρά του. Να ακολουθήσετε μια καλή βάση, αλλά ναι. Πρέπει να κάνετε το δικό σου κομμάτι. Ήταν λοιπόν ένα παιδί στο Twitter, ο οποίος μου έρχεται συνέχεια. Ο Αντώνης, το επίθετό του, τώρα μπορώ να το πω και λάθος, δεν πειράζει. Ο Αντώνης είναι, ο οποίος μου λέει: Θέλω, μου λέει, να μπω να καστάρω, μου λέει και εγώ, να πώς μπορώ να αρχίσω, τι να κάνω, τι να ακολουθήσω. Του λέω: Ωραία, πάρε αυτό το email, στείλε, μπορεί να πας να αρχίσω το GLWL, που δεύτερη κατηγορία του GLL, για την επιτυχιακή λίγα, για να αρχίσει από εκεί. Αυτή τη στιγμή καστάρει το GLWL, ο Αντώνης. Έλα. Γιατί μας φάσει ότι πάρει την ευκαιρία, να δούμε πώς θα την αξιοποιήσεις, τι θα κάνεις. Πώς... Και γενικά όσοι μου στέλνουν, ας πούμε, σε κάτι τέτοιο. Λέω, στείλτε μου κάτι να δω, ένα vote και μπορείτε να σας δω και στο studio live άμα έρθετε μία μέρα, αν είστε από την Αθήνα κιόλας, για να δούμε ότι μπορείς να καστάρεις το GLWL, δεν μπορείς, τι μπορείς να κάνεις. Ήταν δηλαδή, την Αθήνα τελικά αυτός. Ναι, ήταν και πήγες στο GLWL και... Εντάξει, το πρώτο βήμα έγινε. Το πρώτο βήμα έγινε. Μετά από εκεί πέρα, ξέρεις, εκεί θα του δώσεις την ευκαιρία, μετά όπως θα την αξιοποιήσει ο καθένας. Σημαντικό hint αυτό για να το έχετε όλες τις υπόλοιπες φορές που θα ρωτήσετε κάτι όσον αφορά για τα cast. Και είμαι και πολύ αυστηρός. και το κλασικό του βολή, το οποίο δεν μπορεί να το κλέψει κανένας, είναι αυτό. πάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο σκέλος, το οποίο είναι οι ερωτήσεις του κόσμου. Mm-hmm. Στο είπα και off camera, στο λέω και on camera, ότι κάποια από αυτά μπορεί να τα έχεις ξαναπαντήσεις. Okay, okay. Θα τα ξαναπαντήσεις. Μάλλον. Okay. Και η πρώτη ερώτηση που θα πέσει αμέσως τώρα, η οποία είναι και πολύ σημαντική, αν το ξέρεις αυτό. Είναι το, θεωρώ το must, ούτε καν το πώς ξεκίνησες, πώς άγγιξε η καριέρα σου, μπαμ, έτσι, κατευθείαν. Στο cast, έτσι. Πάτε. Λέει ο Ηλίας ο Κορκοβίλης. Λοιπόν, παιδιά, απλά θα σου πω ακριβώς πώς πήγα να πώς κάνω... Πώς ξεκίνησε η καριέρα, θα μας πεις. Ναι, πώς άρχισα να κάνω tryout. Όχι, αυτό είναι ουσιαστικά. Πώς... Καριέρα. Λοιπόν, είμαι με την Κατερίνα στο σπίτι της. Και είναι η στιγμή που έχω ξαναρχίσει εκείνη τη βδομάδα League of Legends. Και καθόμαστε και βλέπουμε κάτι, δεν θυμάμαι τι. Νομίζω ήταν τα προκριματικά. Όχι, δεν ήταν GLL, ήταν κάτι άλλο. Ήταν LEC, ήταν κάτι σε παγκόσμιο. Τέλος πάντων. Τότε ερχόταν το LEC στην Ελλάδα. Πρέπει να ήταν, όχι, πρέπει να ήταν, ήταν πιο πριν από αυτό. Ήταν πιο πριν από αυτό το. Όχι, GLL. Ήταν δεν ήταν playoffs σε LEC. Όχι, όχι, ήταν πιο πριν. Ήταν, πιο πριν. Okay. Ήταν το προηγούμενο split. Και είναι εκείνη τη στιγμή και βλέπω τον αγώνα και για κάποιο λόγο άρχισα να καστάρω τον αγώνα. Άρχισα να κάνω μετάδοση. Χωρίς πλάκα. Χωρίς πλάκα. Έτσι άρχισα. Και πρέπει να κάνω μετάδοση και μου λέει Κατερίνα. Το έχει σκεφτεί, μου λέει, να το δοκιμάσει αυτό. Τη λέω, πού είσαι, δεν υπάρχει τίποτα. και εκείνη την εποχή ήταν που άρχισε το Greek Legends και τότε ήταν που ήταν η Νατζούλα που ήταν με την Κατερίνα. Μου λέει τότε η Κατερίνα στην Νατζούλα, βασικά είναι ένα ηχητικό κλιπάκι που η Νατζούλα ψάχνει άτομα για να, πάρει για να περάσει για tryouts. Έλα εδώ. και λέει, έλα εδώ, έλα να σε δοκιμάσουμε. Και λέω, ρε, δεν ξέρω καν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Έχω να παίξω 3 χρόνια. Απλά είχα μια ροή λόγου σε ένα cast το οποίο έκανα. ρε, μου λέει, έλα εδώ. και κάπως έτσι άρχισε και πήγα, έκανα το tryout, το day 0, που δεν είχε τίποτα στο studio, ναι. Day 0 και μετά το day 1 που είχε τα πράγματα για το tryout, που ήμουν εγώ σε μια γωνία έτσι και λέω, τώρα εδώ.
Πω και με άλλα παιδιά, δηλαδή ήταν πολύ αμηχανική τη στιγμή. Ήταν πολύ εγώ, εγώ μου χαλαρώσω γιατί ήμουν μόνος, ήμουν μόνος μου στο casting deck του CS, οπότε εγώ κάτσε έτσι και λέω, εντάξει παιδιά, εμείς δεν έχουμε θέμα, δεν μας πάρει κάποιος τη θέση, αλλά ναι, είχε έρθει κοσμάκι εκείνη την μέρα. Ναι, είχε έρθει, ήταν 5-6 άτομα. 5-6 άτομα νομίζω, ναι. Και ήμουν εγώ με τον Τόνι τότε που ήταν τέτοιο, έλεγε, σημαίνει ότι το διάνεσή μου τότε ήταν η T1. Και βλέπαμε για το Faker. Ήταν η MSI είχε. Το θυμήθηκα, MSI είχε. Ήταν πραγματικά MSI. Και έλεγα για το MSI για του T1 τότε. Και από εκεί πήρε στο tryout και μετά η πορεία όλη αυτή που είχε γίνει μέχρι τώρα. Α, λοιπόν, μάθημα που συνέχισε η καριέρα του Βασίλη. Κορκοβίρης. Λοιπόν, ο Bill Hatch ρωτάει, τι χρειάζεται κάποιο για να μπει στο ελληνικό competitive αν διαθέτει το απαραίτητο division. Το D3K είναι το division, Diamond 3K. Πρέπει να είσαι πρέπει σίγουρα για να μπει σε competitive, είτε GLW είτε GLL. Αυτό είναι και τα Riot Rules, το είναι ότι το ορίζουμε κάποιος από εμάς. Από εκεί και πέρα, το βασικό που χρειάζεται, θεωρώ ότι ξεκινάει από εδώ. Δηλαδή, από εδώ έρχεται. Το εδώ είναι ένα πρόβλημα γενικά στην ελληνική σκηνή, που πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Τρομερά ταλέντα, αλλά... Πολλά δάχτυλα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα στο θέμα κατανόηση κάποια πράγματα. Από παίκτες οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε LEC. Παίκτες γενικά. Ονόματα δεν θα πούμε τίποτα. Όχι. Τα αφήνουμε στην κρίση σας. Όχι, ναι. Παίκτες μπορούν να φτάσουν. Υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μπορούν να φτάσουν στο LEC. Και τους περιορίζουν άλλα πράγματα. Και εγώ τους το λέω και τους το λέω έτσι από μόνος μου. Ακόμα και στο κάστρο λέω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Είμαι πολύ άνετος αυτά γιατί ξέρω ότι μπορούν. Και απλά από μόνοι τους περιορίζουν αυτό. Απλά καίγονται μόνοι τους. Θεωρώ το βασικό σε αυτό λοιπόν. Για να φτάσεις σε competitive είναι ότι η κατανόηση του παιχνιδιού και του ρόλου σου, οτιδήποτε παίζεις, οτιδήποτε κάνεις, να κατανοήσεις ακριβώς πού μπορείς να είσαι 100% χρήσιμος σε αυτό το οποίο θα παίξεις. Είναι ειδικά, είναι support, είσαι coach, είσαι manager, οτιδήποτε. Η κατανόηση των όλων των πραγμάτων και πιστέψτε με, αν τα πατάτε, θα συνεχίζετε να τα πατάτε, δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό και θα ανεβαίνετε με βάση αυτό πολλές φορές. Αν θέλει κάποιος να χωθεί στο χώρο με κάποιο τρόπο, σίγουρα υπάρχει μια θέση για αυτόν. Το θέμα είναι να τη βρει από μόνος του. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνετε για κάστρες, μπορεί να κάνετε για παίκτες, μπορεί να μην κάνετε για παίκτες, να κάνετε για κάστρες, οτιδήποτε. Ναι, οπότε, οτιδήποτε, ακριβώς. Κάτι θα βρεθεί για εσάς. Οπότε, Bill Hatch, νομίζω ότι ο Βασίλης απάντησε 100%. Ναι, άσχετο division, άσχετο division. Είναι και βασικά, αυτό. Όλα θέμα μυαλού είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Επόμενη ερώτηση, next question, ο Ζουζουδής. Εντάξει, παιδιά, τελείωσε το μετά το Ούντιρ. Τελείωσε. Τώρα, ας πούμε, το Ούντιρ first pick τώρα είναι troll. Το μετά του Ούντιρ τελείωσε. Στο 11-13 επίσης το champion έφυγε. Λέω να κάνω και ένα scout report με την... Μόνο και μόνο για το καινούργιο τέτοιο, για το καινούργιο μετά το Ούντιρ. Όχι, που γενικά. Ήτανε, νομίζω γενικά ότι εκείνη... Οι ερωτήσεις αυτές είναι από... Ρώτησε... Μπράβο. Και πάλι τότε είχε σταματήσει να παίζεται. Είχε τελειώσει το Ούντιρ. Απλά οι ομάδες κάνανε Ούντιρ first pick γιατί ήταν πολύ εύκολο. Εγώ μισώ. Λοιπόν, θα πω μια ιστορία εδώ. μισώ το Ούντιρ ακόμα γιατί είναι πολύ εύκολο champion, ρε φίλε. Δηλαδή έχει τόσα απλά πράγματα να κάνει. Δεν σου δίνει καθόλου μια δημιουργικότητα να δημιουργήσει κάτι. Τι πρέπει να κάνει. Ποια είναι η δημιουργία, το να φλασάρω και να κάνω stun. Δεν έχει κανένα skill shot. Είναι όλα τέσσερα πράγματα. Θυμίζει Bridge στο Valorant αυτό. Είναι τόσο εύκολο, ρε φίλε. Δύο δηλαδή, πραγματάκια όλα και όλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Flash και Stun. Flash και Stun. Rolling Thunder. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Οπότε, Ζουρούδι. Οπότε, Χ. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ο Τρίγκας λέει, πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με το LOL, πάνω κάτω είναι αυτό που είπες πάνω και πριν. Πάνω κάτω, ναι. Ότι αλλά έπαιζα φανατικά πολύ Dota 1. Αυτό δεν μα το πες πριν. Μετά βγήκε το LOL. Κάτι το οποίο δεν είπα, όντως. Και στην Dota ήμουν καλός τότε. Το γιατί τότε ήμουν και πιο μικρός και είχα και μερικά δάχτυλα παραπάνω. Τώρα αργούνε λίγο. Αργεί λίγο το reaction. Το reaction time δεν πολύ υπάρχει. Μούρι εδώ πέρα, σαν το QQ από την τάξη. Ναι, έτσι. Κατά το τμήμα. Ναι, ήταν απλά συνέχεια του. Βάρεθηκα την Dota, βγήκε το League. Λέω, wow, αυτό είναι πολύ καλύτερο. Παιχνιδάρα είναι. Ναι, και έτσι άρχισα. Εντάξει. Απλά πράγματα για τον Βασίλη Βολτή. Next, λοιπόν. Σου λείπουν οι Fox από το GLL. Εντάξει. Είναι μεγάλη αλήθεια. Το έχω πει και πολλές φορές. Το παλούκι, λέει. Το παλούκι. Παλούκι, φυλάκι. Γενικά, η νοοτροπία όλου του org, εμένα στην αρχή, με είχε εντυπωσιάσει το πώς είχαν προσεγγίσει κάποια πράγματα οι Fox. Δηλαδή, με το που είχαν μπει, ήταν 100% σωστοί σε κάποια θέματα. Μαθαίνανε, θέλανε να βελτιωθούν, θέλανε να μάθουν. Και μετά ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι έχασα κι εγώ κάτι από το κομμάτι όταν. Γενικά, οποιαδήποτε ομάδα φεύγει, εγώ το νιώθω αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα και να φύγει, όποια ομάδα και να υπάρχει στο GLL, για μένα είναι ένα κομμάτι στο οποίο μπορεί να δημιουργηθεί οτιδήποτε. Μια ιστορία, ένας καλός παίχτης, ένα καλό org,
κάτι. Να, η Fox να, είχαν, να, πολλά να πράγματα χτίσεις, κάτι πάνω είχαν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και εγώ, σαν caster, δεν είναι ότι απλά υπάρχει ένα οργανισμό και λέω, OK, είναι απλά μία ομάδα. Προσπαθώ να χτίσω κάτι πάνω στην ομάδα. Πάντα. Μία ιστορία. Το storytell είναι από τα α και τα ω του cast. Ναι. Και είναι κάτι σαν μετάδοση. Και η Fox είχε ένα πολύ καλό storytell. Στο οποίο ξέρεις, όταν φύγανε, είπα σε φάση. Ρε φίλε, έχασα μια ολόκληρη ιστορία εδώ. Δηλαδή, παίχτες ιστορία και ένα όρκο το οποίο ήθελε να δουλέψει και. Θα ήθελα να επιστρέψουν. Με πάρα πολύ δυνατά ρόστερ, εντωμεταξύ πηγαίναν κάθε split τελικό. Κάτι συνέβαινε στο τέλος και το χάνανε, αλλά ναι, όντως εντάξει. Αν λείπει τώρα από το πρωτάθλημα, θα βρεθούν πιστεύω οι λύσεις και από τις δύο πλευρές και θα διευθετηθεί παλούκις όλο δικό σου. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν. Τώρα αυτό δεν το διαβάζουμε τίποτα. Χριστόφορο Μπάρμπα, το βρήκα. Αυτό είναι γενικό. Πώς κάνεις wave management. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο για το. Λοιπόν. Το wave management. Είναι κάτι. Όχι, εντάξει, εδώ πέρα δεν πήγα εγώ scout report και αρχίζει με 5 ώρες, ρε. Μπορεί να κρατήσω το. Παιδιά, μπορείτε να μου αφήσετε τα κλειδιά. Λοιπόν, πού κλείνω και να αρχίσω να μιλάω για το wave management. Θα κοιμηθεί πάνω στο γραφείο εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ γενικό, αλήθεια. Είναι ανάλογα το παιχνίδι που είσαι, την κατάσταση η οποία υπάρχει, το champion που υπάρχουν, τα spells που έχει, τα runes που έχει, τα runes που δεν έχει. Είναι το wave management. Δηλαδή, το wave που έχει, γιατί είναι αυτό το wave εκεί, πρέπει να πουσάρει, πρέπει να φριζάρει, πρέπει να βαρέσει τα minions, δεν πρέπει να βαρέσει. Αν πρέπει να βαρέσει, γιατί έχει πιο δυνατό level 2. Είσαι στο level 1 πιο δυνατό, άρα πρέπει να ζωνάρει τον άλλον. Αλήθεια είναι το α και το ω στο league. Γι' αυτό και εγώ τότε εστίασα πάρα πολύ προσοχή μου στο wave management, γιατί κατάλαβα ότι αυτό εδώ είναι το πιο βασικό πράγμα στο league. Βασίλη, κατ' παύλα βολτή στο Instagram, αν θέλετε συμβουλέ, θα πρέπει τα μηνύματα βροχή. Πώ κάνει wave management και τα σχετικά. Χριστόφορο Μπάρμπα, απαντήσαμε για σένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο next είναι ο Μπιλ Πασχαλίδη. Θα παρατούσε το casting αν σου γινόταν μια αρκετά καλή πρόταση για coach για μια ομάδα στο εξωτερικό. Εξωτερικό, ναι. Ναι, είναι μια ευκαιρία που ένα τρίμηνο, ας πούμε, θα έλεγα πραγματικά στα παιδιά στο PP Media ότι guys, θέλω για ένα τρίμηνο να το δοκιμάσω. Δεν είναι, θέλω αλήθεια, δώστε μου αυτή, θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία. Όχι, δώστε μου, θέλω να πάρω αυτή την ευκαιρία να έλεγα ότι πάνω το δοκιμάσω τρεις μήνες να δω πώς είναι. Να δω ότι τελικά είχα δίκιο σε κάποια πράγματα, δεν είχα, λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Και μετά σίγουρα θα επέστρεφα και καλύτερο στο cast, γιατί θα καταλάβαινα ακριβώς και πώς λειτουργεί μια ομάδα από μέσα. Σίγουρα. Κάτι το οποίο δεν έχω δει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρω πολλά, μιλάω με πολλούς, βλέπω, κάνω και review σε ομάδες στο off season πάντα. Πιάνω teams και μπορούμε να κάνουμε review οι παίχτες, που κάθομαι και κάνουμε κάποια review και μαθαίνω πράγματα. Καταλαβαίνω. Κατανοώ ότι πώς λειτουργεί, αλλά άλλο να είσαι ένα split ολόκληρο τρεις μήνες και άλλο να κάνεις ένα review. 100% είναι μια διαφορετική άβρα. 20 μέρες. Άρα ναι, θα το δοκίμασα σίγουρα ένα τρίμηνο. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή μας έχουν καλύψει το 100% με τις απαντήσεις. Επόμενο, έχουμε κι άλλο. Βεβαίως και έχουμε κι άλλο. Πιστεύεις ότι πλέον είναι χρέος σου να μάθεις αυτά που ξέρεις για το casting στους νεότερους? Εντάξει, νομίζω ότι θα το πετάξω, δεν υπάρχει λόγος. Είναι copy-paste. Copy-paste. Σ' έχουν πάρει όλα. Κυριάκος Τσιμ, θα το απαντήσεις, Βασίλη. Το είπαμε και πριν. Τους δίνω τη βάση ότι, παιδιά, αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο μπορείτε να καταπιαστείτε και να βελτιώσετε κάποια πράγματα και να κάνετε και να κάνετε και να κάνετε. Και θέλω να βάλετε και το δικό σας στίγμα πάνω σε αυτό, οτιδήποτε και να είναι. Το λιθαράκι σας, την πέτρα σας. Το λιθαράκι σας, ακριβώς. Την πέτρα σας, το δέρο σας. Το δύο σένα, το δέρο. Και χρέος. Ναι, το έχω και λίγο χρέος. Και γενικά, και όχι μόνο το cast, ακόμα και τη γνώση. Το έχω βάρος και λάθος. Μερικές φορές, ας πούμε, το συζητάω και με φίλους και μου λένε «Περσί, γιατί δεν χρειάζεται, το νιώθω ότι το έχεις λάθος στο μυαλό σου». Και εγώ λέω «Όχι, εγώ πρέπει να το ξέρω για να το μάθει μετά ο Κυριάκος Τσίμ, ο οποίος θα τα ακούσει και θα δει Greek Legend εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ πρέπει να το ξέρω. Γιατί αν δεν το ξέρω εγώ, ρε φίλε, που θα βγω εκείνη τη στιγμή να κασάρω το παιχνίδι, είναι χρέος να το ξέρω. Πρέπει να δεν το ξέρεις. Δεν γίνεται να μην το ξέρω. Δουλειά σου είναι. Ακριβώς, δεν γίνεται να μην το ξέρω. Θεωρώ ότι όταν βγαίνω σε ένα σημείο το οποίο δεν θυμάμαι κάτι, υδρώνω γιατί λέω αυτό θα πρέπει να το ξέρω. Γιατί αυτό δεν το θυμάμαι. Γιατί δεν μου έρχεται στο μυαλό. Γιατί. Κατανοητό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τουλάχιστον πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτές λοιπόν ήταν οι ερωτήσεις από τον κόσμο Βασίλη. Και γενικά έτσι κύλησε και το chill out session για σήμερα. Ωραία. Με σένα καλεσμένο. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ. Ήταν και προσωπική μου επιλογή, αλλά και ο Γιώργος έδωσε και αυτό το δικό του στίγμα, γιατί και αυτό το ήθελε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το GLL που κατάφερε και αυτό με το charity και αυτά που σε τρέχουμε τώρα, γιατί θα φύγεις τώρα μπαμ, που κατάφερε και έδωσε και αυτή τους χρόνους για εσένα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να συνεχίσεις όπως ναι, 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 πορεύεσαι όλο αυτόν τον καιρό
Κάνεις καλή δουλειά, το ξέρεις, φαντάζομαι, και Thanks. Δίνεις και πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Και μεγάλη, πολλά φιλιά στα παιδιά εκεί πέρα πάνω στο Μαρούσι, δίπλα στο σπίτι μου, είναι τέλος πάντων. Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Ναι, 1000%. Μπορεί και σε άλλο show, ενώ μπορεί να κάνουμε και κάτι άλλο. Άμε. Πάνω σε αυτό. Άμε. Πάλι με τις φωτογραφίες θα είναι. Άμε. Ωραία, τέλεια. Μάνο, τι μάθει, έρχεται. Το βρήκε. Θέλει να κάνει, τέλει το Μάνο έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Κάλεσε μία. Τον έκανα πολύ τέλει, το θυμάσαι. Μία μέρα, δύο ώρες τον κάνω τέλει. Θυμάσαι που τον έλεγα ότι είναι εγκαντέμι. Από αυτό ξεκίνησε όλο αυτό. Από αυτό ξεκίνησε όλο. Αλλά ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις να πεις κάτι άλλο στον δικό σου κόσμο? Χαιρόμαι πάρα πολύ βασικά που ο κόσμος έχει πολλές φορές απλά. Υπάρχουν ώρες που δεν μπορεί να μου ποστάρω τίποτα και ο κόσμος απλά μου στείλει να ρωτήσει κάτι. Εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ που εκείνη τη στιγμή δεν το θεωρώ χάνω ότι χαλάω το χρόνο μου. Χαίρομαι που μπορώ να απαντάω στον κόσμο οτιδήποτε απορία το έχω, είτε για το παιχνίδι, είτε γιατί αυτή η ομάδα έκανε αυτό, για οτιδήποτε. Άρα χαίρομαι ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση. Αυτή η ανταπόκριση του κοινού είναι για μένα από την αρχή ήταν πολύ σημαντικό. Άρα ναι. Εντάξει. Είναι από τα αγαπημένα πράγματα. Η καλύτερη επιλογή για σένα, φαντάζομαι, ήταν ότι ακολούθησε το οποίο ήθελε από την αρχή ως το τέλος. Και δεν μπήκα καν στη φιλοσοφία να σου ρωτήσω αν το έχει μετανιώσει. Γιατί φαίνεται ότι δεν το έχει μετανιώσει. Όχι, το κάνω. Αυτά λοιπόν για από εμάς εδώ πέρα από το στούντιο του Project Extreme. Ήμουν ο Γιάννης Ροζής, ήταν ο Βασίλης Βολτής. Τον απολαύσετε για περίπου μια μισή ώρα. Τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο Chill Out Session. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.